δούμε όλες και όλοι μαζί. Είναι σίγουρο. Οι αγώνες και οι κόποι του λαού μας για το δίκιο, τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία δεν θα πάνε χαμένοι. Και αυτόν τον αγώνα θα το συνεχίσουμε μαζί για μια ολόκληρη τετραετία. Διότι η εντολή που πήραμε είναι εντολή τετραετίας. Θα δικήσουμε! Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρεμβάσει στο Blue Sky. Δεν δανείσαμε το μουσικό σήμα της εκπομπής στον εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ένα χρόνο στην διακυβέρνηση. Το πήραν εκείνοι, τους άρεσε. Του έλειπε ο τίτλος από κάτω. Κατά τα άλλα, εκτός από την μετοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τις κοινωνικές ομάδες, έχουμε τον άλλο μεγάλο διάλογο, δημόσιο διάλογο, δημόσια αντιπαράθεση, με το αν οι δημοσιογράφοι ή όχι πολεμούν την κυβέρνηση κατ' εντολήν διαπλεκομένων συμβεώνων και ούτω καθεξής. Η ΕΣΥΑ βγάζει ανακοίνωση, η ΕΡΤ δικαιολογεί το βίντεο που έπαιξε και ούτω καθεξής. Αν όλα αυτά δίνουν λύση στα πραγματικά προβλήματα της χώρας, δεν το ξέρω. Ξέρω πάντως, καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Χουδαλάκη και την Τίνα Κλήτου, για να ξεκινήσουμε πρώτα με τα δικά μας και να πάμε στα τα μεγάλα, τα σοβαρά. Ξέρω πάντως ότι είναι εξαιρετικά υποκριτικό. Και είναι υποκριτικό. Γιατί όταν επιλέγεις να φτιάχνεις βίντεο στις πανηγυρικές σου εκδηλώσεις, βάζοντας τα μανταλάκια, κρέμοντας τα μανταλάκια, δημοσιογράφους με τους οποίους πας και τρως το μεσημέρι σε μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας, η κυρία Γεροβασίλη, ή όταν επιλέγεις να κάνεις σημαία σου την υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες, λες και ο μεσαίος ελεύθερος επαγγελματίας, λες και ο συνταξιούχος, λες και ο άνεργος νέος, λες και ο αγρότης, αν αύριο το πρωί έπαιρνα άδεια εγώ, ο Χουδαλάκης και η Κλήτου, αντί για τον Μπόμπολο, τον Αλαφούζο ή όποιον άλλον έχει τις άδειες, θα λύνονταν τα προβλήματα του. Θα ανακουφίζονταν οι άνθρωποι και θα λέγανε εντάξει, αφού πήρε την τηλεοπτική άδεια ο Παυλόπουλος και ο Χουδαλάκης και η Κλήτου, τώρα λύθηκαν και τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Ή όταν συναντιέσαι και συγχροτίζεσαι με εκδότες και καναλάρχες που εν πάση περιπτώσει έχουν και ένα μητρό επαγγελματικό, όχι το λευκότερο όλων. Λέω και ξαναλέω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι υποκριτική. Και είναι και επικοινωνισμός και τίποτε παραπάνω. Καλό είναι λοιπόν να κάτσουμε να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας και να αφήσουμε και τους επικοινωνισμούς και τις τακαστρούκες και τα πυροτεχνήματα και ό,τι είναι να γίνει στον τομέα των τηλεοπτικών αδειών να γίνει, αλλά δεν απαντά στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Καταρχήν δεν περίμενα ποτέ να γίνουμε χαλοί. Έλα, δε. Μας έκαναν χαλοί. Στο ραδιόφωνο το μουσικό θέμα πάνω στο οποίο μιλάμε το λέμε χαλοί. Και επειδή είμαστε χρόνια ραδιοφωνεύς, ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη. Ευχαριστούμε πολύ. Τα εύσημα στο Βαγγέλη το Σαρή που μας την είπε. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και όλο το πείραγμα θέλω να πω ότι έχει ένα νόημα. Πάντως θα σας κάνω χάλια τώρα, γιατί σε κάποια άλλη τηλεοπτική συχνότητα κάποιοι βρήκαν ότι το μουσικό σήμα παρέπεμπε σε μέρες Πασόκ. Ήταν το ακριβώς επόμενο. Το ακριβώς επόμενο. Όταν έγινε η εμφάνιση του Αλέξη στο. Ναι. Ήταν το χαλί του χαλιού. Στο Taekwondo. το χαλί του χαλιού. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι το έχω ακούσει και σε είσοδο Παλαιστή Kickboxing. Ναι. Στο K1, το οποίο είναι τρομερό, ας πούμε, πώς να πω... event, ναι, ένα event, martial arts και τα λοιπά, πέφτει ναι, τρελό ξύλο. Ναι, ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, χτες ημέρα ήταν πεδίο μάχης. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, για να μην γίνουμε χάλια εντελώς, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο και εγώ χτες θεωρώ ότι εξέπεμψε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μια λογική διαχωρισμού, πόλωσης. Εμείς είμαστε εμείς, οι άλλοι είναι αυτοί, εμείς είμαστε τα λαϊκά προάστια, οι άλλοι είναι τα βόρεια, εμείς είμαστε εναντίον της διαπλοκής και οι άλλοι είναι με τη διαπλοκή. Δεν ξέρω πόσο πιστικό μπορεί να είναι όταν, για παράδειγμα, σε δανειστώ, λες, καταγγείλω τον Παυλόπουλο, αλλά είμαστε κολλητάρια και πάμε για καφέ τα δυο μας. Έτσι. Δηλαδή, σε καταγγέλλω και οι μηχανάτες είναι προγραμματισμένες κάθε Κυριακή. Στη δικιά μας περίπτωση, γιατί στη δικιά της περίπτωση είναι στα εστιατόρια πολυτελείας. Για να έχει λοιπόν μια ουσία αυτός ο διαχωρισμός, όχι μόνο στο επίπεδο των εντυπώσεων, σαν και αυτό που περιγράφω,
δηλαδή να μην τους δούμε παρέα, δεν είναι εκεί το θέμα, είναι να μην τα κάνουν τα κύμια. Για να έχει ένα ζουμί λοιπόν αυτή η ιστορία, προφανώς και θα χρειαστεί μια σύγκρουση, της οποίας το αποτέλεσμα θα κρίνει πόσο εννοούν αυτά που λένε. Και θεωρώ ότι στον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ που γιορτάζει σήμερα την πρώτη εκλογική νίκη μιας κυβέρνησης προερχόμενη κατά βάση από την αριστερά, γιατί θα θυμίσω ότι είχε πάρει 149 βουλευτές. Δηλαδή, τέτοια μέρα πέρσι καλύπταμε τις εκλογές και ήταν όλος ο κόσμος πάνω στο κύμα της ελπίδας. Παρ' όλα αυτά, 149 βουλευτές πήρε. Χρειάστηκε να έχει συγκυβερνήσει με τον Πάνο Καμένο και τον Φανέλη. Την επόμενη. Ακριβώς την επόμενη και μάλιστα είχε ψιλοκαταγγελθεί και γι' αυτό θυμάσαι. Ότι τα είχαν βρει. Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης τότε ήθελε να συνεργαστεί. Τέλος πάντων, έχει πολύ νερό στα βλάκι. Ο χρόνος μου φαίνεται ότι έχει κρατήσει μια Ολυμπιάδα που λέγανε για αρχή, 4 χρόνια. Επίσης, δεν είναι καλό, Λίνα μου, να επικαλείς ή μάλλον να δείχνεις με το δάχτυλο αυτούς που ψήφισαν ναι, όταν το όχι το έκανες ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος, ότι επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο κομματικό του ακροατήριο, μια ακραία πολιτική και συγκρουσιακή ρητορική και λογική. Τώρα βέβαια είναι λογικό όταν μια κυβέρνηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα διέψευσε όλες τις ελπίδες, τις προσδοκίες και την ίδια την πολιτική, τη δομή, υπόσταση, φιλοσοφία, αντίληψη. Όταν μέσα σε ένα χρόνο από εκεί που θα βάραγε τα νταούλια και θα χώραβαν πεντοζάλι ευρωπαϊκά, κατάντησαν να είναι αναστενάριδες της Αγίας Ελένης, επιτρέψτε μου, σερών, είναι να κάνω την αναφορά. Είναι λογικό λοιπόν να προσπαθούν να τονώσουν το ηθικό του ακροατηρίου τους, το οποίο δεν έμοιαζε και πολύ με το ακροατήριο που υπήρχε ένα χρόνο πριν. Δεν υπήρχε νεολαία με την ένταση και το πάθος και την αγωνιστικότητα. Δεν ξέρω αν είναι απογοήτευση γιατί όλοι διορίστηκαν. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν διορίστηκαν κι όλοι. Πάντως περισσότεροι βολεύτηκαν. Λοιπόν, έστω και περιστασιακά, έστω και ως μετακλητή. Δεν έχει σημασία. Πάντως ο παλμός, η αγωνιστικότητα, η ένταση εξέλιπε. Τώρα, ως προς το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που έπρεπε να έχει ήδη ρυθμιστεί. Δεν ρυθμίζεται, αποτελεί ένα πάγιο ταμπού συναλλαγής, ας πούμε, της εκάστοτε πολιτικής τάξης. Με την παίζουν και άμυνα, όμως, έτσι. Παίζουν δηλαδή, άμυνα, για να παίζουν ρυθμιστεί, επίθεση αμυνόμενοι, ουσιαστικά. Κοίτα, έτσι. Για να ρυθμιστεί, για να τα λέμε κιόλα, χρειάζεται ένα εσουρού. Ναι. Όταν στη σύνθεση του εσουρού βάζει βέτο η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα. Καλά, τώρα υπάρχει δεν ένα θέμα. Αντιπολίτευση. Δηλαδή, είμαστε η χώρα η οποία εδώ και 15 χρόνια δεν μπορεί να συγκροτήσει. Δεν μπορεί να συγκροτήσει. Και δεν θα κάνω καναλάρχη τον υπουργό, τον κύριο Παπά. Έχει και αυτή μια λογική. Και σου λέει ο Παπά, θέλει να το φτιάξουμε παρέα. Όποιο δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Κοίτα, τώρα, εγώ θέλω να μείνω σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο με προβλημάτιζε πολύ πριν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ καταλάβουν την εξουσία. Μια λογική αφοριστική αποκλεισμού καναλιών δημοσιογράφων, μια, αν θες, θα το ακουστεί βαρύ, μια φασίζουσα διάθεση καταγγελίας, κατάκρισης και αποκλεισμού. Επειδή οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε τα καλύτερα παιδιά και δεν έχουμε και μια μεγάλη αλληλεγγύη, το ανεχτήκαμε και το αποδεχτήκαμε. Τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο να μας ενοχλεί, γιατί μπαίνουμε όλοι στον ίδιο τροβά. Θα έπρεπε να είμαστε και πολύ πιο προσεκτικοί σε τέτοιου είδους λογικές, πολύ περισσότερο όταν σταματάνε μόνο στην καταγγελία, στην εικόνα, στο θεαθήνε και από πίσω είναι μια χαρά οι σχέσεις, οι συναλλαγές και οι παρουσίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα κανάλια της διαπλοκής που τόσο με τέτοια μανία καταγγέλνουν. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα όλα. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα όλα. Αν μόνο τα κανάλια είχαν φτιάξει αυτή την πλαστή εικόνα. Δυστυχώς η εικόνα φαίνεται ότι δεν είναι πλαστή. Πάμε. Καλησπέριζουμε κοντά μας την κυρία Ολυμπία Τελιοίδου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά. Είχε και δύσκολες ώρες, ένα δύσκολο περιστατικό εκεί με τους αγρότες. Καλησπέρα σας, κυρία Τελιοίδου. Τον κύριο Θανάση Παπαχριστόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαχριστόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Κυριαζίδη. Καλό βράδυ. Δίπλα του είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλούκος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα, κύριε Μπουλούκο. Να είστε καλά. Δίπλα του είναι ο κύριος Δημήτρης Φίλης, δικηγόρος επικεφαλής της κίνησης Πολιτών Κοινωνία Τώρα. Καλησπέρα, κύριε Φίλη. Κοντά μας είναι, όχι στο τραπέζι, αλλά θα είναι κοντά μας σε όλη την εκπομπή, ο κύριος Νίκος Μίλης ή Μιλής. Μίλης, ωραία. Πρώτος αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδος. Καλησπέρα, κύριε Μίλη. Να είστε καλά. Και στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Λουράντο, τον πρόεδρο των φαρμακοποιών,
αλλά και τους αγρότες, προκειμένου να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η αντιπαράθεση. Αν υπάρχει φως στο αδιέξοδο, αν υπάρχει ένας τρόπος να αρθεί το αδιέξοδο ή αν πάμε σε ολική σύγκρουση. Πάντως έγινε αντιπρόταση ελάφρυνσης των βαρών. Έγινε αντιπρόταση και έγιναν και εμπιστικές δηλώσεις και θα δούμε πού αυτό μπορεί να οδηγήσει. 2-11-18-610 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις στις 11 παρα 10. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις at bluesky.gr. Πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Επιστρέφουμε. Τώρα πάμε στην κυρία Τελιγιορίδου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Υπάρχει φως σε αυτή την ιστορία. Διότι εδώ ακούω υπουργούς από το πρωί, κυρία Τελιγιορίδου, και τον κύριο Αποστόλου και τον κύριο Φίλη να απεντούν στην αντεπίθεση και να κατηγορούν για παράδειγμα τους αγρότες, που είναι το ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, και ας βλέπουμε πλάνα με τα όσα έχουν συμβεί σε όλη τη χώρα από το πρωί στα μπλόκα των αγροτών, εννοώ, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλος ηλεκτρισμός, ότι ουσιαστικά φωνάζουν για να συγκαλύψουν, να καλύψουν την μεγάλη φοροδιαφυγή τους. Αν είναι να τους λέτε φοροφυγάδες, τότε πρέπει να το αποδείξετε κιόλας. Γιατί φωνάζουν από την άλλη πλευρά αυτοί οι άνθρωποι ότι, παιδιά, φορτηγό, νταλίκα, με καλαμπόκι, με ρύζι, με 25 τόνους προϊόν, χωρίς τιμολόγιο, δεν μπορεί να φύγει. Άρα πώς μπορεί να φοροδιαφέρουν εγώ? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο στην εισαγωγή που κάνατε εσείς και οι συνάδελφοί σας πριν. Παρακαλώ. Για την συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε κύριε Παυλόπουλε, τι έκανε στην ελληνική πολιτική ζωή, που είναι αυτό που δυσαρέστησε? Τράβηξε το χαλί κάτω από το παλιό πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Και επιχείρησε με την εκλογή του και με την δράση του αυτόν τον χρόνο να χαλάσει τα χάλια αυτού του συστήματος. Εκείνο λοιπόν, με την πολιτική του και με τις παρεμβάσεις του. Ναι, με το τρίτο μνημόνιο, λέω. Με ένα μνημόνιο, το οποίο για μας υπήρξε ένας συμβιβασμός τακτικής. Εντάξει, τα έχουμε πει. Μπορεί αυτά να κάναμε υποχωρήσεις. Το μνημόνιο όμως αυτό το εφαρμόζουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Όχι, δεν το εφαρμόζουμε. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση μαζί σας. Θέλω να κάνουμε έναν ευγενικό διάλογο. Θα σας εξηγήσω λοιπόν γιατί αυτό το μνημόνιο που έρχεται να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφορετική πολιτική. Ωραία. Γιατί μπορείτε προσπαθούμε να επιχειρήσουμε να δώσουμε κοινωνικό. Θα το συζητήσουμε. Καταρχήν, είναι όλοι αυτοί το παντεσπάνι των φοροφυγάδων που προσπαθούν να κρατήσουν άμυνα, άνθρωποι να σώσουν το... Κύριε Παυλόπουλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στο δρόμο, μάλιστα, είναι οι άνθρωποι που εδώ και δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί από την πολιτική κατάσταση της χώρας και έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους μέσα από την οικονομική κατάσταση που δημιούργησαν άλλοι και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εσείς τους λέτε ότι είναι φοροφυγάδες. Ο κύριος Αποστόλου το πρωί δεν είπαμε το σύνολο των αγροτών ή των επαγγελματιών ότι φοροδιαφεύγει. Εκείνο όμως που λέμε είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα που είναι σαθρό και αυτό πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν αντιμετωπίζετε λοιπόν κύριε τη φοροδιαφυγή όπου τη βρείτε, αυτό... παρά τους λέτε θα σας αυξήσω τις εισφορές, θα σας αυξήσω τη φορολογία οριζόντια. Αφιβάλλεται λοιπόν ότι στη χώρα μας υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει διαφθορά. Αυτό θα κάνουμε, αυτό κάνουμε κύριε Παυλόπουλε. Αφιβάλλεται, όχι, απαντώ στο ερώτημα του κυρίου Παυλόπουλου. Αν θέλετε να παίξετε το ρόλο του δημοσιογράφου και να απαντήσω στο δικό σας, πολύ ευχαρίστως. Αφού προβληματισμένου ενεργού μαχητικού ανθρώπου της καθημερινότητας, δείχνετε ότι δεν αντιλαμβάνεστε καθόλου. Αφού όμως απαντήσω στο ερώτημα του δημοσιογράφου που με φιλοξενεί στην εκπομπή του. Εκείνο λοιπόν που μάλλον λέω... μάθατε όχι μόνο προς τους δημοσιογράφους αλλά και προς το σύνολο να επιτίθεστε κατά αυτόν τον τρόπο όταν δεν σας αρέσει ο διάλογος. Ένα λεπτό. Να απαντήσεις. Είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσει να επιτίθομαι όπως δεν μου αρέσει και να μου επιτίθενται.
Απαντώντας, άμα είναι επίθεση ο διάλογος, τι να σας πω. Απαντώντας λοιπόν στο ερώτημά σας, εκείνο που λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε την φοροδιαφυγή, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ αυτή μεγάλο. Αυτή τη στιγμή φέρνετε ένα ασφαλιστικό. Αυτό το έχετε αντιληφθεί. Αυτό είναι επίθεση. Στην οικονομική θα με επαναφέρετε κατάσταση, στην τάξη. Αυτή τη στιγμή φέρνετε ένα ασφαλιστικό για να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή ή για να κάνετε μια μεταρρύθμιση στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Ή μάλλον μας το λέτε ευθέως ότι θέλετε να περάσετε δια της κοινωνικής ασφάλισης, δια του ασφαλιστικού, ένα φορολογικό σύστημα. Αφού λοιπόν ο συνομιλητής. Και να κάνετε στη συνέχεια επιδοματική πολιτική. Να απαντήσει, κύριε Κουζέλη. Αφού λοιπόν ο συνομιλητής μου βγάζει τα συμπεράσματά του χωρίς να με ακούσει, νομίζω. Μα επειδή σας άκουσα, γι' αυτό διευκρινιστικά σας ευχαριστώ. Ναι, αλλά με διακόπτετε. Εκτός αν σας το επιτρέπει ο συντονιστής της συζήτησης. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά την φοροδιαφυγή και αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το χτυπήσει. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα. Κύριε Παυλόπουλε, το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη και κρίσιμη κατάσταση. Εκείνο λοιπόν που προσπαθεί και επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε και βιώσιμο να είναι, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Αυτό σημαίνει. Οι ρυθμίσεις για τους αγρότες είναι δίκαιες? Έχεστε από αγροτική περιοχή. Εκλέγεστε σε αγροτική περιοχή. Είναι δίκαιες οι ρυθμίσεις? Να το πούμε λοιπόν με παραδείγματα. Όχι, πείτε μου αν θεωρείτε ότι είναι δίκαιες. Να το πούμε λοιπόν με παραδείγματα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι στους δρόμους και φωνάζουν. Να το πούμε λοιπόν με παραδείγματα. Να καλησπέρισω στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ πολύ, και τον κύριο Φάνη Τραγάκη, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα των Αγροτών στο νομό Λάρισας. Καλησπέρα, κύριε Τραγάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Ένα λεπτό για να απαντήσετε μετά στην κυρία Θηλιορίδη. Ελάτε, κύριε Θηλιορίδη. Εκείνο λοιπόν που προσπαθούμε και επιχειρούμε να κάνουμε μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα, ειδικά για τους αγρότες, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του κλάδου, είναι να ξεκινήσουμε από κατώτερες εισφορές σε σχέση με άλλους εργασιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Ξεκινάνε λοιπόν με το 14% στις ασφαλιστικές εισφορές. Και το άλλο που θέλω να σας πω και να το τονίσω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, η οποία βρίσκεται στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, σήμερα πληρώνει περίπου 940 ευρώ το χρόνο. Η αλλαγή που φέρνει το σύστημα είναι ότι αυτό θα αυξηθεί ετήσια κατά 120 ευρώ. Η τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία θα μειωθεί ετήσια κατά 30 ευρώ. Ένα λεπτό. Κύριε Τραγάκη, για 120 ευρώ το χρόνο, λοιπόν, αντιδράτε έτσι? Όχι, καλησπέρα σας και πάλι. Αυτή τη στιγμή υπήρχαν ποσά τα οποία στις ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορούσαμε ήδη να πληρώσουμε, έτσι, διότι σύμφωνα με στοιχεία τα οποία βγήκαν από το ασφαλιστικό ταμείο, το 45% σχεδόν των ασφαλισμένων του ΟΓΑ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ασφαλιστικές εισφορές. Έχουν προβεί σε ρύθμιση, είτε δεν μπορούν να αποπληρώσουν το ποσό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εμείς αυτό που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουμε από εδώ και στο εξής είναι 27% επί του καθαρού. Δηλαδή, έχουν βάλει μια κατώτατη κλίμακα, ας το πούμε έτσι, τα 1.250 ευρώ. Ναι. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε κατώτατη κλίμακα, τα 1.250 ευρώ θα μπουν σε εκείνο, θα πληρώσουν 1.250 ευρώ εκείνοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι μόνο για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταξιδοτικού. Δηλαδή, όχι για αυτούς που παράγουν, έτσι, για να ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Αυτό είναι το χαμηλό. Το υψηλό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται, είναι 27% επί του καθαρού. Και φτάνουν μέχρι και τις 18.500 ευρώ. Έχουν θέσει, ας το πούμε έτσι, το ανώτατο όριο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι το τελικό. Τα πρώτα στοιχεία που μας δείχνουν είναι αυτά. Τώρα, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ πολύ. Ο αρμόδιος υπουργός είπε σήμερα ότι η φοροδιαφυγή στον δικό σας τον χώρο είναι τεράστια. Αυτό λέει ο αρμόδιος υπουργός. Ότι πάει σύννεφο η φοροδιαφυγή. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω. Βγήκαν κάποια στοιχεία που είπε ο αρμόδιος υπουργός
και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σχεδόν το 50% των χρημάτων δεν έχουν κοπεί παραστατικά. Και σας ρωτώ εγώ, και να μου απαντήσει κάποιος αν μπορεί εκεί, έχουν βγει τα ποσά αυτά τα οποία είναι, ας το πούμε έτσι, μαύρα τα χρήματα, δεν έχουν κοπεί παραστατικά και δεν μπορείτε να βρείτε εκείνους οι οποίοι δεν έκοψαν παραστατικό και να τους τιμωρήσετε? Η άποψή μου, η θέση μου, αλλά και σύμφωνα, είμαι στον μπλόκο των Τεμπών σήμερα. Πριν έγινε αυτή η συζήτηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, όλοι, να τους πιάσουν εκείνους που φοροδιαφεύγουν και να τους βάλουν στη φυλακή. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ κατηγορούμε δηλαδή για φοροφυγάδες που όλο αυτόν τον καιρό αλώνιζαν? Όχι, δεν το δέχομαι, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ από το 2012 που ξεκίνησα σαν αγρότης, είμαι 29 χρονών, κάνω εξαγωγές, καλλιεργώ ροδάκινα, έτσι. Τα στρέμματα δεν είναι πολλά για μένα, αλλά η οικογενειακή επιχείρηση, εγώ θα σας τα πω όλα, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί σήμερα δέχτηκα και προσωπικές απειλές και βολές σε τηλεόραση, τηλεοπτικό σταθμό. Λοιπόν, από το 2012 μέχρι σήμερα, τι εγώ κάνω εξαγωγές των ροδάκινων. Τι είδους απειλές? Διάφορα. Οι αγροτοπατέρες που φοροδιαφεύγουν, εγώ δεν είμαι αγροτοπατέρας. Εγώ βγήκα στον δρόμο από αγανάκτηση μέχρι χθες, δεν μπορούσα να μιλήσω όχι σε κόσμο, αλλά ούτε στο φίλο μου. Η αγανάκτηση με έβγαλε στον δρόμο, κύριε Παυλόπουλε. Έχω τρελαθεί. Από το 2012 είμαι ανασφάλιστος μέχρι και σήμερα. Χρωστάω 3.000 ευρώ στο ασφαλιστικό μου ταμείο. Δεν μπορώ ήδη να πληρώσω αυτό το ποσό. Ήδη δεν μπορώ να πληρώσω αυτό το ποσό. Και όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, εγώ θα σας πω ότι από το 2012 μέχρι και σήμερα, εγώ κάνω εξαγωγές στα προϊόντα μου, έκανα μάλλον στη Ρωσία, γιατί τώρα λόγω του εμπάρκο, δεν μπορούμε να τα προωθήσουμε εκεί. Ναι. Θα προωθούν οι έμποροι σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι σήμερα δεν έχω κρύψει ένα ευρώ. Δεν μπορώ να κρύψω. Περνάνε τα σύνορα, τα φορτηγάμε φορτωμένα με το ροδάκινο και δεν μπορεί να φύγει τίποτα μαύρο. Σας το λέω και να το ξέρετε ότι η εξαγωγή και η πλειοψηφία είναι εξαγωγή των προϊόντων μας, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να κρύψει τίποτα. Ποιος έχει κατηγορήσει όμως εσάς, κύριε Τραγάκη, και όλο το υγιή τμήμα του αγροτικού κόσμου? Σας έχει κατηγορήσει κανένας? Αυτό όμως, κύριε Τραγάκη, που λέτε, που εγώ δέχομαι ότι πράγματι είστε ένας αγρότης που τηρείτε τον νόμο και δεν φοροδιαφεύγετε. Αυτό που λέτε όμως σημαίνει ότι δεν συμβαίνει η φοροδιαφυγή. Να μιλήσουμε για τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων, να μιλήσουμε για παράνομες συναλλαγές. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να καλύπτονται πίσω από την δική σας υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι. Είναι δυνατόν να καλύπτετε αυτούς οι οποίοι μέσα από τη δράση τους και τον κλάδο συκοφαντούν και την αγροτική οικονομία βλάπτουν και βλάπτουν τη χώρα? Κυβέρνηση, εγώ προφανώς πιστεύω, κύριε Τραγάκη, ότι σε πολλά κύριε πράγματα ο αγώναστας έχει δίκια. Μέσα όμως από Τραγάκη. Τη συγκάλυψη, μέσα από τους δικούς σας αγώνες, δεν μπορεί να συγκαλύπτεται όλο εκείνο το κομμάτι της μαύρης οικονομίας και της παραοικονομίας. Αυτό εσείς λέμε. Τσακίζετε όλο το υγιές κομμάτι για να αντιμετωπίσετε έτσι. Εσείς το λέτε. Εσείς τώρα το λέτε. Τώρα το λέτε. Να ρωτήσω τον κύριο Τραγάκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς το λέτε. Ένα λεπτό, κύριε, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε φίλη, ρωτήστε τον κύριο Τραγάκη. Να σας ρωτήσω. Ο μέσος αγρότης, ο μέσος, τι εισόδημα έχει περίπου το χρόνο? Κατά μέσο όρο. Μπορώ να σας πω ευθέως, επειδή η δήλωσή μου είναι πολύ μικρή. Αφήστε τη δικιά σας δήλωση. Λέω, ο μέσος αγρότης. Είστε μέσα στην αγροτική οικονομία, γνωρίζετε. Ο μέσος αγρότης, τι περίπου εισόδημα έχει το χρόνο? Με τα σημερινά δεδομένα 15.000 με 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω λοιπόν το εξής, κύριε Τραγάκη. Μισό λεπτό. 10 με 15.000. Βάσει των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν πέρσι το 2015 και το 2014 οι αγρότες, από τους 432.000 αγρότες, το 55%, δηλαδή 237.000, δήλωσαν εισόδημα ως 1.000 ευρώ και ως 5.000 ευρώ συνολικά δήλωσαν 365.000, δηλαδή το 90%. Πότε, πέρσι? Ξέρετε, για το 2014. Στις δηλώσεις του 2014. Ωραία, είστε, κύριε Δράκη.
ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι. Διότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη το ποιος είναι αγρότης σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε, φτάσαμε στο 2016 και δεν ξέρουμε, ακόμη ποιος είναι αγρότης και ποιος δεν είναι. Αυτό τι σχέση. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό δεν προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό δεν λέμε τώρα. Ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί το επάγγελμά σας και να βρεθεί ποιοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι. Να σας πω. Κύριε Δαγάκη, τα στοιχεία που επικαλεί το κύριο Φίλης θα επιβεβαιώνονται. Έχουν δημοσιευτεί. Είναι δημοσιευμένα τα στοιχεία. Όχι, όχι. Τα στοιχεία των δηλώσεων που επικαλεί το κύριο Φίλης. Στο χθεσινό βήμα, μάλιστα. Δημοσιευμένα. Δεν κατάλαβα όμως για τη φοροδιαφυγή. Έχει αντίλαβο να σας πω. Όχι, ναι. Εγώ ήθελα, μου είπατε πολύ σωστά ότι είναι γύρω στις 10 με 15.000. Μάλιστα. Και σας λέω εγώ. Τι υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Τα επίσημα στοιχεία. Χτες δημοσιεύτηκαν. Μέσω του ασφαλιστικού θα λυθεί αυτό, κύριε Φίλη. Ορίστε. Θα λυθεί αυτό μέσω του ασφαλιστικού. Φτιάξτε το μητρό. Μισό λεπτό. Όχι το ασφαλιστικό με τις φορές. Είναι δύο τάσεις. Διότι έτσι, σας δεν εγωνατίζετε και όλους όσοι είναι συνεπείς. Μην τα μπερδεύουμε. Είναι δύο τα σκέλη. Κύριε Παυλόπουλε. Ένα το ασφαλιστικό, άλλο το φορολογικό. Ορίστε, κύριε. Στο ασφαλιστικό θα μπούμε μετά. Κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν για να βγουν στοιχεία, μακουτέ. Για να βγουν στοιχεία πραγματικά, θα πρέπει πρώτα να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Δεν μπορεί να βγαίνουν στοιχεία μέσα χωρίς να υπάρχει, χωρίς να υπάρχει μητρό. Δηλαδή δεν γίνεται ξεκάθαρη αυτή η εικόνα. Γι' αυτό πέφτουμε σε αυτά τα νούμερα. Κύριε Ταγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θέλω επειδή να σας πω. Να αποδεσμεύσουμε πριν πάμε στον κύριο Κυριαζίδη και στους υπόλοιπους προσκεκλημένους, να πάμε στον κύριο Λουράντο, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε στα επόμενα 10 λεπτά. Κύριε Λουράντο, παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα. Απλώς βλέποντας τη συζήτηση, θέλω να πω... Εσείς είστε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο. Ναι, αλλά έχει σχέση αυτό που είπατε, περί της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, όπως θέλετε πέστε το. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το προσχέδιο το οποίο κατετέθηκε στους θεσμούς, έπρεπε πρώτα να έρθει στους κλάδους, να συζητηθεί και μετά να κατατεθεί. Τώρα τι κάνει η κυβέρνηση? Προσπαθεί με το διάλογο να πείσει ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, έχει άδικο. Και ξέρετε γιατί? Για τον εξής απλό λόγο. Οδηγεί όποιον μπορεί να φοροδιαφύγει, στη φοροδιαφυγή. Και όποιον δεν μπορεί να φοροδιαφύγει, τον τιμωρεί. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για τον κλάδο μου. Η φαρμακοποίη, 80% των εργασιών γίνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Κόβουν τιμολόγια. Και το υπόλοιπο 20% πρέπει να το δώσουν. Αυτό καταγράφεται στην έκθεση του ΟΣΑ. Συνεπώς, δεν υπάρχει φαρμακοποιός που να φοροδιαφύγει, όπως φοροδιαφεύγει, όπως επίσης και συμβολιογράφη. Για να μην τα λέμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν, τιμωρεί με αυτό το προσχέδιο όποιοι είναι καλοί, σωστοί και ειλικρινείς φορολογούμενοι. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε πριν καιρό και μάλιστα χθες έκανε και τα γενέθλιά της. Εγώ πρώτη φορά βλέπω γενέθλια να γίνονται μέσα σε ψεύδος και σε ανυποληψία. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και τι λέει? Ότι κοιτάξτε, επειδή δεν μπορώ να σταματήσω τη φοροδιαφυγή, επειδή δεν μπορώ να πω, ξέρεις, αυτός πρέπει να είναι φοροδιαφυγιάς, θα τους βάλω ένα φόρο, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν θα τιμωρηθούν και θα πληρώσουν αυτούς που δεν μπορούν και δεν πληρώνουν διότι φοροδιαφεύγουν. Αυτό κάνει η φαρμακοποίηση μας στα κεραμίδια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσει η κυβέρνηση. Να μου απαντήσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Εγώ δεν μπορώ να φοροδιαφύγω. Δεν μπορώ να φοροδιαφύγω. Τι θα κάνει. Μία φράση. Ειλικρινά δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα τη συζήτηση. Μόνο να θυμίσω στον πρόεδρο των φαρμακοποιών, επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ ασφαλισμένη στο τσάι ως ιδιώτης εκτενίατρος, ότι το 45% των επαγγελματιών του τσάι την προηγούμενη χρονιά, όχι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Μην παρουσιάσουμε δηλαδή μια κατάσταση καταστροφολογίας, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι επιχειρούμε να βάλουμε μια τάξη και να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Ακούστε, έρχεστε τώρα και κάνετε. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Κύριε Παυλόπουλε, είναι απίστευτο. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση. Και τι κάνει? Όχι μόνο μας λέει ότι βάσει του εισοδήματος θα πληρώνεται, οπότε εμείς πληρώνουμε τα πάντα και για αυτούς που φοροδιαφεύγουν, αυτό είναι γεγονός. Εμείς δεν βγαίνουμε σε σύνταξη. Προσέξτε, οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, το ξέρετε, δεν βγαίνουν σε σύνταξη. Εμείς λοιπόν, μέχρι να πάρουμε στα 80, θα δουλεύουμε. Για ποιο λόγο, κύριε Λουράντο, μπορείτε να το πείτε? Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν βγαίνουμε σε σύνταξη, διότι η σύνταξή μας πλέον έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ. Και προσέξτε, και έχουμε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Δεκαετίες λοιπόν, αυτό το πρόβλημα. Πάρα πολλά λεφτά έχουμε πληρώσει.
πληρώσει για γιατί τη σύνταξη. Γιατί πληρώνουμε και δεν έχουμε το ξέρετε και πώς είστε στον υγειονομικό χώρο. Γιατί λένε ότι αν βγούμε στη σύνταξη σαν είστε στον υγειονομικό χώρο και είστε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε στον υγειονομικό χώρο. Και είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε στο υγειονομικό χώρο και ανακαλύψατε με το ΣΥΡΙΖΑ την Αμερική. Κάναμε είναι λάθος με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε λάθος όλοι οι Έλληνες. Κάναμε λάθος με το ΣΥΡΙΖΑ όλοι οι Έλληνες. Και θα πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που είπε ψέματα. Δεν έχω ξαναδεί περισσότερα ψέματα. Κύριε Λουράντο, με όλο το σεβασμό. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού μας ταμείου είναι πρόβλημα δεκαετιών. Και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ακούστε με. Έχω πει στο παρελθόν ότι αυτά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε πάρα πολλά και αυτή ευθύνεται που έφερε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά πράγματα. 11.000 φαρμακεία θα γίνουν εκλογικά κέντρα εναντίον τη προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, 9.000 φαρμακεία, τόσα έχουν μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, 2.000 έχουν φύγει. Θα γίνουν εκλογικά κέντρα γιατί σίγουρα θα γίνουν εκλογές εναντίον τη σημερινή κυβέρνηση. Τελείως. Ό,τι θέλουν. Δεν λέω ότι θα ψηφίσουν όπως και την προηγούμενη φορά, δεν είπα ότι θα ψηφίσουν. Ό,τι θέλουνε. Τιμωρήστε αυτούς που είπαν ψέματα. Ωραία, ανακοινώσατε ότι το συνδικαλιστικό σας όργανο θα γίνει και κομματικό όργανο. Έτσι το καταλάβατε. Έτσι είναι η συζήτηση και ο διάλογος δηλαδή, στον οποίο πρέπει κύριε Λουράντο, ο καθένας μας να δώσει τις θετικές προτάσεις να οικοδομήσουμε μια καινούρια χώρα. Ποια καινούρια χώρα, έτσι που την κάνατε. Εμείς προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτά, υποσχεθήκατε στους υγειονομικούς. Αυτά υποσχεθήκατε. Θέλετε να σας βγάλω στον αέρα τι είπατε πριν για τους υγειονομικούς. Υποσχεθήκαμε ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα που θα είναι βιώσιμο. Αλήθεια. Και ο καθένας βιώσιμο, θα πληρώνει αναλογιστική μελέτη. Ανάλογα με έχετε ό,τι αναλογιστική μελέτη. Έχετε κάνει αναλογιστική. Ακούστε κύριε Παυλόπουλε, ζητήσαμε από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Πετρόπουλο, θα το δώσει λίγο, ζητήσαμε την αναλογιστική μελέτη. Ή πρέπει να υπάρχει, μας λέει δεν υπάρχει. Μας λέει δεν υπάρχει. Και ξέρετε κάτι, μαζί με το ασφαλιστικό φέρανε και το φορολογικό 100% προκαταβολή τον επόμενο χρόνο. Πέστε μου κάτι, είναι λογικό, είναι δίκαιο, είναι κυβέρνηση της αριστεράς. Είστε κυβέρνηση της αριστεράς. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωρεοποιείτε μια κατάσταση που είναι καταστροφική. Ο κύριος Βαχστόπουλος. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα ντεσιμπέλ της κουβέντας, κύριε Παυλόπουλε. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να μιλήσω μετά τον κύριο Κυριαζίδη, που ωραία, το κόμμα του ωραία, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ορίστε, θέλω κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ. Εσείς είστε στην κυβέρνηση, να σας ακούσουμε, να σας απολαύσουμε. Ακούσατε την κυρία. Να το ίδιο είστε. Τέτοιο. Εγώ θέλω να ακούσω και εσάς. Δεν ήρθαμε εδώ για να μας απολαύσετε. Εδώ ήρθαμε να μας απολαύσετε. Δηλαδή, αυτά που λέτε, ειλικρινώς δηλαδή. Μια μετροπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Τέτοια μετροέπεια είναι δυνατόν. Κάναμε λάθη, σκύβαμε το κεφάλι ειλικρινά, δεχόμασταν ότι ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα και λέγαμε όλοι μαζί και μας λέγατε άλλα πράγματα. Βεβαίως, εγώ θα εναντιωθώ σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία των αγροτών, διότι άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να πει ότι οι συντάξεις διπλασιάζονται. Και απορώ γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι στον δρόμο. Ναι. Εξενίσταμε δηλαδή. Είναι αδιανόητο. Να τους λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι συντάξεις τους διπλασιάζονται με αυτά που έρχονται και διαμαρτύρονται. Ήμαρτον δηλαδή. Πόσο είναι η συντάξη θέλετε μένα, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι καθαρά. Όχι, με στοιχεία να μιλήσουμε. Παρακαλώ, και να μας πείτε αν θα δούμε και τη δική σας πρόταση. Να βάλουμε μια σειρά. Να μας πείτε αν θα δούμε και τη δική σας πρόταση. Ήρθε ένας προϋπολογισμός, ψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ήταν συγκεκριμένος. Περικοπές στη συντάξη 1,8 δις. Άρα εδώ δεν έχουμε ένα ασφαλιστικό, ένα συνταξιοδοτικό. Έχουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα έτσι, θα έλεγα ανορθόδοξο, ένα εισπρακτικό που έχει να κάνει πράγματι... Αυτό το 1,8, μήπως θυμόσαστε, το ψηφίσατε και εσείς, κύριε Κυριαζίδη. Συν τα άλλα, πάμε λέω στο αυτό περίπου, το 1,8 που επικαλείστε. Ήρθατε λοιπόν το δημοσιονομικό... Μήπως θυμόσαστε ότι το ψηφίσατε και εσείς. Δημοσιονομικό, όχι, δεν ψηφίσαμε. Τώρα εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Είχα και μια θέση και με το ζήτημα αυτό. Αλλά λέμε εμείς ασφαλιστικό, συμφωνούμε ναι, ότι πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις. Ναι. Ποιος δεν συμφωνεί. Το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του φαρμακείου. Ναι, πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά εσείς βάζετε το περιεχόμενο. Εμείς είπαμε ναι ότι πρέπει να γίνει. Όμως εσείς έρχεσαι τώρα και έχετε το περιεχόμενο. Δεν υπάρχει βέβαια περιεχόμενο, κακά τα ψέματα.
αερολογίες, αεροστολογίες. Κύριε, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένα. Θυμάστε το περιεχόμενο που προσέδωσε για το ασφαλιστικό στις 8 Σεπτεμβρίου προεκλογικά ο κύριος Βρούτσης. Προσπαθείτε πάλι, να συγκεντρώσετε όπως κάνετε με τα αποθεματικά για να έχετε τη δυνατότητα για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι 17-18 να πληρώνετε ό,τι πληρώνετε και θα δούμε μετά. Πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση, κύριε Κυριάζη, ναι ή όχι. Ναι, πρέπει. Θέλετε να. Μα πρέπει. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Πρέπει. Εγώ σας λέω ότι η δική μας η πρόταση είναι λάθος. Λέω, είναι λάθος. Πείτε μας την πρότασή σας να την ακούσουμε τώρα. Άρα λοιπόν. Ναι. Την έχουμε βεβαίως. Την έχετε. Γιατί να σας την πω εγώ. Την προκάλεσε ο Πρωθυπουργός, όπως συγγνώμη. Την προκάλεσε ο Πρωθυπουργός και όχι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τη συζήτηση. Εμείς, λοιπόν, και περιμένουμε ένα γονείο. Λοιπόν, αντί να πούμε κραυγές και αφορισμούς. Αφήστε. Και δεν θέλω να μπω στη λογική. Εσείς συνεχίζετε πάλι να κραυγάζετε. Εγώ κραυγάζω. Αυτό κάνετε. Σας λέω την πρότασή σας, την περιμένουμε. Δεν τη θυμάται, θα του την θυμίσω εγώ. Λέμε λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου, κύριε Κυριαζίδη, μισό λεπτό για να απαντήσετε. 8 Σεπτεμβρίου προεκλογικά, ο κύριος Βρούτσης έλεγε, με αυτό το μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, και να θυμίσω ποιοι το ψήφισαν όλοι μαζί, με αυτό το μνημόνιο οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν εκλεγεί, θα αναγκαστεί να αφαιρέσει άλλη μία σύνταξη, ναι, να μειώσει 70% λοιπόν, τις επικουρικές συντάξεις και λοιπόν, να καταργήσει ναι, τον ΕΦΙΑ. Το αυτή λοιπόν ήταν η πρότασή σας η και δείτε τι κάνει σήμερα η αναφορά, δική μας κυβέρνηση. Το θέλετε έτσι, ήταν 160 εκατομμύρια στο σύνολο και εσείς έρχεται στα 2,5 δις. Να τα βάλουμε κάτω τότε, να τα ζυγίσουμε και να τα διαιρέσουμε, να δούμε τι κάνετε τώρα εσείς. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση πάλι μεγάλη με ρύθμιση. Γιατί μα το δεν έχει. Διότι, μα δεν... Είσαστε ανήλικος, είσαστε ανώριμος πολιτικά όταν ψηφίζατε. Απαντήστε μου, γιατί το καταλαβαίνουν και οι συμμαχοί σας στην Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα ναι, κάντε αντεπίθεση. Αντεπίθεση. Με την έννοια πραγματικότητα σας μιλάω. Συνεχίζεται και περιμένω να σας ακούσω. Να ακούσω μια πρόταση. Να την ακούσω. Την περιμένω. Πρόταση. Δεν μιλάω καθόλου αρκεί να ακούσω μια πρόταση. Μα θα ακούσουμε τους ψεύδονται όσοι λένε ότι δεν έχει συζητηθεί η πρόταση του Κατρούγκαλου. Επί 3 μήνες τη συζητάει με όλους τους φορείς. Πότε? Να σας το αποδείξω με φορείς. Στοιχεία. Με όλους τους φορείς. Με όλους. Ουδενός εξαιρεμένος. Να μου δοθεί ο λόγος και θα μιλήσω. Πλάκα μας κάνετε. Δεν αρέσει που σας διακόπτω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω ότι ζούμε σε άλλον κόσμο. Κύριε Λουράντε, κάντε μια παρέμβαση ακόμη για να πάω σε διάλειμμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό μας φαίνεται εδώ τώρα. Κύριε Κυριαζίδη. Δηλαδή, πράγματι, αυτός ο κυβελισμός έχει ένα όριο. Βέβαια, αυτό κάνετε τώρα. Αποδεικνύω ότι είστε ανακόλουθος γιατί ψηφίσατε το ένα κόμμα, αυτό το 1% του ΑΕΠ. Δεν ρωτάγατε τι σημαίνει. Κύριε Κυριαζίδη. Να μην ψηφίσατε. Κύριε τώρα μου φαίνεται. Όχι τώρα μου φαίνεται, κύριε Κυριαζίδη. Υπάρχει αλλά κάρτε εξήγηση. Εάν θέλετε να κάνετε μια χώρα κολχώς. Αν θέλετε να είστε υπεύθυνος. Κύριε Κυριαζίδη. Τώρα νομίζω ότι. Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Η πρόταση ποια είναι της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει, κύριε. Σας παρακαλώ και εγώ, Χριστόπουλο. Και δεν θα την έχει ποτέ. Αν μπορείτε να μου πείτε ποια είναι. Ναι, ή αν πότε θα είναι. Πέστε μου, κύριε Κυριαζίδη. Θα ακούσετε αύριο. Όχι σήμερα. Ακούσετε, αν μπορείτε να μου την πείτε ποια είναι. Θα το πει ο πρόεδρός μας αύριο. Έτσι. Ποια θα είναι. Γιατί απαγορεύεται να το πείτε εσείς. Είστε βουλευτής του κόμματος. Δεν σας ενημερώσει. Μόνο αρχηγός. Είναι δυνατόν να μην έχει πρόταση. Τώρα αν θέλετε, δώστε μου το λόγο, κύριε Παυλόπουλο. Πάμε σε διάλειμμα. Ο Παυλόπουλος δεν την ξέρει. Παρακαλώ. Θα την ακούσουμε αύριο, κύριε φίλη. Θα σας ακούσουμε αύριο, αν έχουμε. Εγώ μπορώ να τον ακούσω και να μην ξαναμιλήσω, αν την ακούσω πρόταση. Όμως, θα την αποσύρουμε. Θέλω να μην μιλάμε όλοι μαζί. Κύριε, παρακαλώ, παρακαλώ, όχι έτσι. Όχι έτσι, καφενείο. Για να συνηθούμε. Ολοκληρώστε, κύριε Κυριαζίδη, παρακαλώ. Εμείς θα υπάρξει αυτός ο διάλογος που επιβάλλεται. Έχουμε τις πρώτες θέσεις μας. Το πρωτόλιο υπάρχει. Το πρωτόλιο υπάρχει, αλλά δεν θα κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς. Διότι αυτό δεν έχει καμιά σχέση με ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Άλλο είναι το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό που οφείλουμε και να το συζητήσουμε πρωταρχικά. Όχι να αρχίσουμε να βγάζουμε τώρα αυτά τις φωτοβολίδες, τα περιτεχνήματα, χωρίς καμιά, αναλογική μελέτη, χωρίς τίποτα. Τι, ο σκοπός σας είναι πώς να κάνετε μια αρπακτή, να σας το πω χοντρά. Πώς για αυτά που λέτε. Αυτό πάτε να κάνετε. Δεν το καταλαβαίνετε τι πάτε να κάνετε. Ο κύριος Λουράντος, μια κουβέντα πριν πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Λουράντη, για να σας αποδεσμεύσουμε. Αυτό που έχω να πω ότι εγώ την γραβάτα μου τη φοράω, θα την φοράω.
Και ας προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να με ξεχωρίζει και να κατακαιρματίζει τον ελληνικό λαό σε... Γραβάτα από γραβάτα, είπε ο κύριος Καρπούγιαλος, έχει διαφορά. Ναι. Εγώ πάντως αντιφοράω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Ντουράντο. Επιστρέφουμε προφανώς στη συζήτηση. Οι τόνοι της συζήτησης δεν έχουν πέσει κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μιλάμε για Βόρεια Κορέα τώρα. Πάω στον Γιώργο το Χουδαλάκη και στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ενώ όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, θα έλεγα εθνικών διαστάσεων, και αυτό είναι το ασφαλιστικό, ενώ και οι ναι και οι πρώην όχι, νυν ναι, δεν ξέρω πώς προσδιορίσετε τους όπως νομίζετε, αποδέχονται ότι μπροστά μας έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, το οποίο μπορεί να αποτελεί ίσως και την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα, το μόνο που βλέπουμε είναι η ίδια προσέγγιση των πραγμάτων όπως τόσα χρόνια. Δηλαδή, μια κυβέρνηση έρχεται και λέει, δεν ξέρω αν είναι μπαλαφάρα, βλακεία, ιδιοφυές σχέδιο κτλ. Ειλικρινώς, γιατί γίναμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι κατευθείαν όλοι οι εμπειρογνώμενες επί του ασφαλιστικού. Εγώ έχω μιλήσει με τους μισούς εργατολόγους της χώρας, όλοι μου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα στην κρίσιμη ερώτηση. Και κρίσιμη ερώτηση είναι αν υπάρχει ασφαλιστικό που βγαίνει με ένα τρίτο ανεργίας. Όλοι λένε όχι. Συζητάνε λοιπόν επί των συζητήσεων. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μα δεν είναι ασφαλιστικό, κάθε... δεν το καταλαβαίνουμε. Μα δεν είναι ασφαλιστικό, πώς θα το κάνουμε? Κυρία δηλαδή. Κυριαζέδη, να σας πω κάτι. Μα δεν είναι, τι σχέση έχει? Να σας πω κάτι. Πάμε να ξημιώσουμε κάτι. Την ώρα που εμείς εδώ πέρα τσακωνόμασταν, ερχόντουσαν email. Θέλω να σας διαβάσω ένα ενδεικτικό για να δείτε το φόβο που εγώ διακρίνω σε αυτόν τον καυγά. Και ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι ωριακά, με την άδεια του Άκη. Σας το διαβάζω, είναι από νεαρή κυρία, τέλος πάντων. Λέει, έχω συγγενείς στο χωριό. Καλλιεργούν στρέμματα, πουλούν μαύρα τόνους πατάτες. Δεκάδες κιλά. Φασολάκια και ντομάτες δηλώνουν 5.000 το χρόνο. Αυτοί ζεσταίνονται με καλοριφέρ στο χωριό και εμείς στην Αθήνα ποσόμπαμε ξύλο. Ωραία οικογένεια είναι. Ο γαμπρός μου αναγκάστηκε να πάρει σύνταξη πριν 2 χρόνια. Σαν μηχανικός. Ενώ η κόρη του, θα το διαβάσω. Και θα, 5.000 τόνους και, φασόλια, και θα σου πω και γιατί το διαβάζω, αγαπητέ Δημήτρη. Ξέρεις, γιατί το διαβάζω. Γιατί αυτό που φοβάμαι. Ποια καταγγέλνει του ποιού στο χωριό. Κάπως έτσι. Αυτό είναι κοινωνικό αυτοματισμός. Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Ότι ο δικός σας ο καυγάς δεν έχει μια λογική αντιμετώπιση ενός εθνικού θέματος στο οποίο πρέπει να συναντηθούν οι απόψεις. Αλλά να πω εγώ, γιατί πληρώνω. Ο άλλος δεν πληρώνει. Ωραία, λοιπόν. Αφού εγώ πληρώνω, ο άλλος δεν πληρώνει. Αυτού να του κόψω τη σύνταξη. Πριν οτιδήποτε τα βγάλουμε στον αέρα και αρχίσουμε αυτό εδώ το σύστημα τώρα εδώ, θα έπρεπε η κυβέρνηση προηγουμένως να φωνάξει όλους εδώ πέρα, να υπάρξουν σταθερές και γι' αυτό και άλλα ζητήματα, έτσι, και για να έχουν και μία διάρκεια. Να είναι διαχρονικά. Όχι με τον τρόπο αυτό. Εντάξει, σας φώναξε. Επειδή σας φώναξε. Και ξέρετε καλά ότι και εσείς έχετε βεβαρημένο πολιτικό παρελθόν. Έχουν γίνει 11 μειώσεις, λένε. Και δεν λένε ψέματα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ολοκληρώνω με μία κουβέντα. Μόνο μία κουβέντα και δεν ξαναμιλάω. Σας ακούω με προσοχή όλο το βράδυ. Ειλικρινά, το μάθημα μνημόνιο στο οποίο είμαστε με τα εξεταστέ 6 χρόνια δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Πώς περνιέται. Όλοι σας. Δεν αφαιρώ μόνο εσένα. Όλοι σας δεν έχετε πάρει χαμπάρι πώς περνιέται. Εγώ, πόσες φορές το πληρώσαμε? Εγώ είμαι απέναντι στο μνημόνιο από την πρώτη μέρα και θα είμαι και αν το περάσετε. Αφήστε να πάμε εκεί πέρα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε για εκλογές. Ωραία, μαζί σου. Πάλι τώρα πριν το Σεπτέμβριο, πάλι τότε λέγαμε ελάτε και το πληρώσαμε αυτή την συνύπαρξη. Επειδή καμιά φορά τυχαίνει να μας ακούς, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι, λέω, επειδή καμιά φορά τυχαίνει να μας ακούς ή να μας παρακούς, φαντάζομαι, θα έχεις ακούσει από αυτή την εκπομπή να λέμε, παιδιά, όταν πήγε ο Σαμαράς και ζήτησε να φύγει το δούνου του, ναι, του τραβήξαν το χαλί. Παιδιά, κάθε φορά που πηγαίνουμε να κλείσουμε ένα θέμα, οι άλλοι μας λένε άλλα 10. Της Παναγιάς στα μάτια, όπως είχε πει τώρα. Κοντεύω να γίνω κουραστικός. Πρέπει να κάνετε ένα φροντιστήριο. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή η χώρα, όταν τελειώσει αυτό το πράγμα, το εύχομαι με το καλό και σύντομα, πάλι κάποιοι θα κάνουν κουμάντο. Εσείς θα είσαστε. Μα θα αλλάζετε. Τι θα κάνετε? Πάμε. Να βγούμε όμως κάποια στιγμή. Μα κύριε Χουδαλάκη, δεν μας αφήνουν να βγούμε. Αφήστε τώρα. Εδώ βλέπεις το ασφαλιστικό με τόση ένταση και οι ξένοι μας λένε μας στείλατε γατάκι. Δηλαδή θέλουν πολλαπλάσια μέτρα. Κύριε φίλη, να συνυπολογίσετε ότι οι αντιδράσεις που καταγράφονται. Αφήστε κύριε Τελειώδη μου. Οι αντιδράσεις είναι επί του ελληνικού σχεδίου.
οι αντιδράσεις που καταγράφονται από τις κοινωνικές ομάδες, πολλές από τις οποίες σας ψήφισαν, σε ό,τι και αν του ζητήσατε, είναι επί του ελληνικού σχεδίου. Δεν είναι επί του τελεσυγράφου των δανειστών. Μα οι δανειστές αφήστε, λοιπόν, πολλαπλάσια σκληρά μέτρα. Δεχθείτε, λοιπόν, ότι σας είπατε θα κόψει 1,8 μόνο για φέτος και με γνώμονα αυτό καταθέσατε την πρότασή σας και όχι από αγωνία μεταρρυθμιστική για να γίνει βιώσιμο το ασφαλιστικό. Αυτό δεχθείτε. Και τώρα αυτό να δεχθείτε. Κύριε Παυλόπουλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρώτα ήρθε το 1,8 και μετά ήρθε η ελληνική πρόταση. Δεν ήρθε πρώτα η ελληνική πρόταση και μετά το τελεσίγραφο των δανειστών. Δεν κάνω λάθος στη σειρά. Και τώρα οι δανειστές. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι δανειστές τι θέλουν τώρα? Πολλαπλάσια σκληρά μέτρα. Ναι. Αυτό ζητάνε. Τι μου λέτε, δηλαδή. Τι μου λέτε, κάτι που δεν έχει βιώσει ή που δεν ξέρει η κοινωνία. Δεν το έχει εμπεδώσει. Έτσι όμως θα εμπεδώσουν αντιευρωπαϊκό κλίμα. Ελάτε, αφήστε τώρα. Είναι με καθαρά δημοσιονομικό κριτήριο χτισμένη η πρόταση ελληνική. Και με το δημοσιονομικό κριτήριο των δανειστών. Όχι το δικό μας. Κύριε Παυλόπουλε, θα παραδεχθούμε ότι έχει εισπέρθει. Ναι, αλλά αποφασίστε. Ναι, αλλά αποφασίστε, κυρία Τριγιορίδη. Όχι, όχι. Θα αποφασίσετε και εσείς και ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Βάζετε την πρόταση αυτή, κυρία Τριγιορίδη. Θέλω να συνεννοηθούμε σε αυτόν τον τόπο. Εάν μου λέτε ότι η πρότασή σας είναι από την αγωνία σας για το ασφαλιστικό, είναι ένα επιχείρημα. Εάν μου λέτε ότι η πρότασή σας είναι αποτέλεσμα του εκβιασμού του μνημονίου, είναι ένα άλλο επιχείρημα. Όχι. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Πώς θα γίνει δηλαδή? Η πρότασή μας είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο εφικτό και σε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Αρνείστε δηλαδή το δικαίωμά μας. Πώς λέγεται αυτό στην πολιτική? Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται? Ναι. Συνεννόηση. Όχι, δεν λέγεται γιατί συνεννόηση. Έχουμε μπροστά μας όχι. Έναν εκβιασμό. Είναι η ισορροπία, και από την άλλη, ισορροπία η σε ένα σκηνή το οποίο το βάζετε εσείς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Παυλό, εγώ δέχομαι και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ρε παιδιά, δεν καταντήσαμε έτσι εμείς τα ασφαλιστικά ταμεία. Παραλάβουμε ένα πράγμα το οποίο είναι σάπιο. Εγώ το δέχομαι. Διότι δεν έχουμε μπροστά μας, κύριε Παυλόπουλε, όμως ένα αλλά παζλ. Λέγατε άλλα πράγματα στον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας ένα παζλ το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε. Καλώς. Μας αδικείτε όταν λέτε. Σας αδικώ εγώ. Κύριε Παυλόπουλε, το άγχος είναι σε 5 χρόνια να μην πέσουν έξω τα ασφαλιστικά σε ταμεία. Σε 5 χρόνια ή σε 5 μήνες. Γιατί ακούμε διάφορες εκδοχές. Σε 5 χρόνια ή σε 5 μήνες. Γιατί ο Στρατούλης λέει ότι δεν πέφτει έξω. Και ο Στρατούλης ήταν ο υπουργός σας. Είναι ψεύτης. Κακώς τον βάλατε και αν ήταν επικίνδυνος. Κάνει λάθος υπολογισμό. Ορίστε, από λόγους αντιπολίτευσης. Παρακολουθώ όλη αυτή τη διάνοιξη και θέλω να πω κάτι. Ας μην ξεχνάμε ότι κανένας στο πολιτικό σκηνικό δεν προέρχεται. Έχουμε κύριε Παπαχριστόπουλο αμέσως. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, γιατί ανέβηκαν πολύ και οι τόνοι και τα τέτοια. Θα σας αφήσουν να μιλήσετε πάντως. Καλά, τον κύριο Παπαχριστόπουλο με συγχωρείτε πολύ. Συγγνώμη κύριε Παπαχριστόπουλο, δεν αναφέρομαι. Μην κάνετε παρατήρηση τώρα. Κάνουμε ένα ζωντανό έντονο διάλογο, αλλά ζωντανό διάλογο. Δεν υπάρχει κανείς αποκλεισμός. Παρακαλώ. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο και επειδή κανείς δεν προέρχεται από παρθενογένεση και όταν, στην πολιτική σκηνή και όταν λέω κανείς, γιατί μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτοί κυβερνούσαν, οι προηγούμενοι κυβερνούσαν 40 χρόνια, αλλά έχουμε πολύ πρόσφατο, πολύ νοπό το παράδειγμα του τι έταζε η σημερινή κυβερνόσα παράταξη στον κόσμο και τι ήρθε τελικά. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει πιστευτό ή αποδεκτό το επιχείρημα ότι ξέρεις, οι δανειστές ανεβάζουν τον πήχη της δυσκολίας. Γιατί και οι προηγούμενοι τα ίδια λέγανε και η σημερινή κυβέρνηση τότε αντιπολίτευση τους έλεγε προδότες. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τώρα, τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε να λύσουμε ένα καυτό ζήτημα. Και αυτό το ζήτημα χρειάζεται μίνιμουμ συνενέσεων και μια ικανότητα της πολιτικής τάξης όλων των κομμάτων να συζητήσουν. Αύριο θα πάρουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής για το τι θα γίνει στη Βουλή. Όμως, με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι η συνένεση που κατεγράφει την ίστατη ώρα και λίγο πριν την οριστική κατάρρευση το καλοκαίρι, όταν βάλανε όλη την υπογραφή τους και δώσανε την ψήφο τους για να μην πέσει η Ελλάδα, να μην βγει έξω από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα όταν υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση ότι και εσείς το ψηφίσατε, άρα γιατί μιλάτε. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα στεγανά να σπάσουν και όλοι με νυφαλιότητα να αρχίσουν να βλέπουν ποιο είναι το πρόβλημα και να αναζητούν λύσεις. Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, θέλω να πω ότι διαβάζω στο usa.gr, έχει βγάλει ένα ντοκουμέντο ο κύριος Τσοβόλας και αποδεικνύει πως κατά τη δική του κρίση ο κύριος Σιμίτης υπερχρέωσε την χώρα με κάθε τρόπο. Και έχουν ενδιαφέρον αυτά. Το λέω αυτό γιατί
ξαναλέω, δεν οδηγήσατε εσείς τα ασφαλιστικά ταμεία στο σημείο που είναι σήμερα. Όμως λέγατε άλλα στον κόσμο, άλλα κάνετε και τα κάνετε υπό το βάρος του τρίτου μνημονίου. Δεν τα κάνετε από αγωνία μεταρρυθμιστική. Αυτή είναι η άποψή μου και σας λέω δημόσια. Κύριε Παυλόπουλο, και θα ήθελε η κυβέρνηση σε 3 χρόνια να πέσουν έξω τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν θα το ήθελε. Κύριε Φίλη, υπάρχει άλλος ξέρετε τρόπος. Πολύ καλά τι λέω. Και νομίζω, πολύ καλά, γι' αυτό ρωτάω. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα για να έχουμε καλά και τη συνείδησή μας, να έχουμε καλά και τους δανειστές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποφασίσετε. Συγγνώμη. Ορίστε. Δεν χρειάζεται μείωση της δαπάνης. Κατά το πρωτοσέλιδο της οικονομικής εφημερίδας της Καθημερινής. Μάλιστα. Πότε. Και όχι της Αυγής. Πότε. Πριν 3 μέρες. Μάλιστα. 4. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και είναι επίσης απολύτως αναγκαία. Μάλιστα. Τέτοια έχω τουλάχιστον καμιά 30. Ποιος δεν συμφωνεί κανείς. Μισό λεπτό, αφήστε με. Με διακόψτε. Αφήστε με κεφαλίδες. Αφήστε με. Μα, τι να... 2. Επειδή έχω μια άλλη προσέγγιση, κύριε Παυλόπουλε. Συμψηφισμός λαθών πρέπει να σταματήσει. Εγώ είμαι από αυτούς και εδώ στο κανάλι σας έχω πει πολλές φορές δεν θα έβλαπτε μια αυτοκριτική για αυτά που υποσχέθηκε η συγκεκριμένη κυβέρνηση πριν από τον Ιανουάριο. Πράγματα τα οποία εξαφανίστηκαν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου που κανείς δεν τις επικαλείται και λέω καλό θα ήταν να πούμε ναι παιδιά υποσχεθήκαμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε να κάνουμε, είμαστε άπειροι, κάναμε υπερβολές, είπαμε υπερβολές, εν πάση περιπτώσει είχε την τόλμη αυτή η κυβέρνηση και το συγκεκριμένο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αντί να παριστάνει τον Πρωθυπουργό, όταν ακραίες φωνές, 45 βουλευτές στην κυριολεξία και η μισή κεντρική του επιτροπή, ντάλα καλό καιρό, σε κίνηση υψηλού ρισκού, κανείς δεν τα λέει αυτά, πήγε σε εκλογές και τις κέρδισε. Με συγκεκριμένο στόχο να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία. Θέλω όμως να φύγω από εκεί, κύριε Παυλόπουλε, και να πω το εξής. Εγώ λέω ότι είναι αποκλειστικά λάθος. Όλη η πρόταση που κάνει ο Κατρούγκαλος είναι λάθος. Είναι ψέμα αυτό που λένε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι δεν έχουν ενημερωθεί. Όχι μία, όχι δύο. Να σας φέρω τα ραντεβού που είχε ο Κατρούγκαλος και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις επί τρίμηνο. Οι συνάδελφοί σας είναι κύριε Παπαστόπουλε, ξέρετε ότι σας συμπαθούμε, σας εκτιμούμε. Αλλά μην λέτε. Αναλυθεί. Δεν σας διακόπτεται. Αλλά λέτε ότι λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα λοιπόν. Και άμα θέλετε, καλό θα ήταν να ακούσετε κι εσείς. Ακούστε με λίγο. Εντάξει, τουλάχιστον να μην λέτε ψέματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 προτάσεις στο τραπέζι, κύριε Παυλόπουλε. Ναι, αλλά ένα λεπτό κύριε Παπαχριστόπουλε. Ναι, γιατί λέει ψέματα κύριε Μπουλούκο. Κύριε Μπουλούκο, γιατί λέει ψέματα κύριε Παπαχριστόπουλε. Μα δεν υπήρξε να σας πω τα ραντεβού. Δεν υπάρχει αναλογιστική, δεν υπάρχει ποσοτικοποίηση. Που είχε ο Κατρούγκαλος με όλους. Ένα προς ένα που τα έχει δώσει χαρτί και καλαμάρι με ημερομηνία και ώρα. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με λίγο. Έχετε δει. Αφήστε με λίγο και λέω το εξής. Εντάξει, μακρηγορούμε φλιαρώντας ουσιαστικά. Η εποχή μου θυμίζει περίοδο Γιαννίτση, κύριε Παυλόπουλε. Με μια διαφορά ότι τότε μπορούσαμε ακόμα να δανειστούμε και να βγούμε στις αγορές. Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία της χώρας. Κύριε Παπαχριστόπουλε, οι συνάδελφοί σας οι γιατροί που είναι στα κάγκελα, για τους γιατρούς, τους δικηγόρους. Κάνουν κατάληψη σήμερα σε γραφείο του Υπουργείου Εργασίας. Θα πω για αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι σοου. Ακούστε με λίγο. Ναι. Τα σοου δεν θέλω να πατήσω, θα πατήσω επί της ουσίας. 12.000 δικηγόροι που βγήκαν στους δρόμους βγήκαν για το σοου, βγήκαν για την βόλτα. Να δώσω στον συνομιλητή και εκφραστή του δικηγορικού συλλόγου. Επιτέλους, να μην παραπληροφορούμε. Έχουμε σαν ανεξάρτητοι Έλληνες μεταφράσει και τυπώσει την πρόταση που γινόταν τότε από τους δανειστές για το ναι και το όχι στο δημοψήφισμα. Το 42% μεταξύ των οποίων ήταν και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και το ΤΕΕ ήταν υπέρ του ναι. Εσείς σας την έχω μεταφρασμένη. Αυτή την πρόταση, κύριε Παυλόπουλε, να δείτε τι ακριβώς θέλανε για το ασφαλιστικό αυτοί οι άνθρωποι με τη βούλα. Κάτι που αυτόν τον εκβιασμό δεν τον δέχτηκε η τότε κυβέρνηση. Και πήγαμε εκεί που πήγαμε. Όχι, δεν είμαι. Εγώ σέβομαι και το ναι. Στο ναι είμαστε. Πάμε στο διατάφτα. Στο ναι είμαστε. Εδώ λέμε για μια μεταρρύθμιση και εσείς μας λέτε για όλα τα υπόλοιπα. Ακούστε λίγο. Λέτε για μια μεταρρύθμιση που ψευδεστήνω θα φέρετε εδώ ως ασφαλιστικό. Αισθάνομαι ότι όλοι όσοι αυτή τη στιγμή δεν προτείνουν, και προσέξτε, εγώ λέω εκ προημίου. Είναι λάθος η πρότασή μας. Φέρτε μας την άλλη πρόταση.
Έχω ακούσει για παράδειγμα τι για ένα ταμείο, τρία ταμεία. Έχω ακούσει για παράδειγμα κάρτα εργασίας. Δεκτές. Να τις ακούσουμε, να τις συζητήσουμε, να τις βάλουμε κάτω. Όταν ακούω όμως στα μπλόκα των αγροτών για να μιλήσουμε με τον Πρωθυπουργό, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει: παιδιά, ναι, μαζευτείτε, φέρτε τα αιτήματά σας να τα συζητήσουμε. Και ακούω τους αγρότες από το πρωί ως το βράδυ να λένε: θα αποσύρεις το νομοσχέδιο για να έρθουμε να συζητήσουμε. Έλεος. Ακούω επίσης τους συλλόγους που δεν πάνε να κάνουν μια πρόταση. Ως βάση μια συγκεκριμένη πρόταση μονίμως, και η συζήτηση εκείνη από τη συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι συζήτηση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Τρεις μήνες και διαδηλώνατε υπέρ του ΝΕΕ που έγινε αδυσβέστατο ασφαλιστικό. Διαβάστε τι θέλατε τότε. Διαβάστε τι θέλατε. Έχει πολλής χρόνος. Διαβάστε. Διαβάστε τι θέλατε. Αφήστε λίγο. Έκαλα τώρα. Αφήστε. Τελειώνω κύριε Παναγωγή. Τελειώνε. Ή πείτε μας μια κουβέντα που να έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή. Σας λέω ότι γίνονται βελτιωτικές κινήσεις σε επίπεδο ελευθέρων επαγγελματιών. Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πέστε σε χωρίζοντας ελεύθερους επαγγελματίες. Λογικό. Λογικό σας φαίνεται. Αφήστε με να ακούσετε. Μιλήστε επί του συγκεκριμένου. Μα μιλήστε επί του σχεδίου. Σας τρομάζει η αλήθεια. Αφήστε με να ακούσετε. Που συνεχίζετε να συζητάτε κατά αυτόν τον τρόπο. Και να λέτε τέτοια πράγματα. Αυτά μας τρομάζουν. Λέω, ακούστε με. Όχι. Δεν θα υπάρξει περίπτωση. Με τρόμο σας ακούμε. Πάνω από 50% ήδη αυτή τη στιγμή για τους νέους, για τους ανασφάλιστους, για τους ανθρώπους που είναι άνεργοι, νέοι επιστήμονες. Ποιος το λέει, το είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Να μελετήσετε την εμπάθειά σας, να την βγάλετε, να μελετήσετε πρώτα. Και σας λέω το εξής. Φέρτε τα να τα μελετήσουμε επιτέλου. Να τα δούμε αυτά τα πέτυχα κοιτάκια. Να περάσει με τον Λικουρέζο και τον Φαΐλο τον Κρανιδιώτη. Μαζί. Κάνετε διαδήλωση με τους ανθρώπους. Μόνο τον Κούγια δεν είναι. Μόνο τον Κούγια δεν είναι διαδήλωση. Δεν τρέπεστε να τα λέτε. Όχι, δεν τρέπομαι και. Δεν τρέπεστε. Λατήσατε την χώρα. Στον δρόμο. Λατήσατε την χώρα. Δεν αξίζει να δουλέψει. Νιώθω περήφανος εναντίον οποιαδήποτε θέλει να αλλάξει τη χώρα. Παρακαλώ. Θέλει να αλλάξει. Να την ισοπεδώσει. Είναι αλλαγή σε αυτή. Έχετε ιδιοκτησιακή αντίληψη. Να μας διευκρινίσετε την αλλαγή που θέλετε. Τίποτα. Τι δεν κατάλαβα. Να μας τη διευκρινίσετε, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο καταστροφή να φέρνετε. Οι άνθρωποι του Διορικού Συλλόγου μιλάνε καταρχήν με ήπιο τόνο και δεν έχω προσβάλει κανένα προσωπικά. Σ' απόψεις μου λέω, κύριε Μπουλούκο. Μα δεν τις καταλαβαίνω. Μου λέτε ότι δεν έχω μελετήσει. Ότι δεν έχω καταλάβει. Τι είστε. Τι ακριβώς είστε. Τον Κούγια μόνο δεν είδα και μπράβο του. Παρακαλώ. Τον Κούγια δεν τον είδα στην διαδήλωση. Παρακαλώ. Οι αγρότες και τελειώνω. Είναι μια ξεχωριστή που αντιμετωπίζουμε. Ακούστε κύριε Μπαρλό. Αφήστε με κύριε. Βλέπουμε και ένα παρελθόν. Κύριε Μπουλούκο, αφήστε με να τελειώσω. Θέλω να πω το εξής, η αξιολόγηση θα τελειώσει. Η ρύθμιση του χρέους θα γίνει. Σας λέω ευθέως το φορολογικό. Δεν έχει μπει στους αγρότες και θα δώσει παράταση και δύο χρόνια, ούτε μόνο τα τρία, και δύο ακόμα. Οι αγρότες, είμαι σίγουρος ότι θα πιστούνε. Θα βρεθούν και εκεί ακραίες φωνές. Δεν θα επικρατήσουν. Η χώρα θα αλλάξει και η χώρα θα φύγει μπροστά. Όλοι οι οικονομολόγοι του πλανήτη λένε ότι στο τέλος του 16, το τέλος του 16 θα τελειώσει η ύφεση και στις αρχές του 17 θα μπούμε στις αγορές. Τελειά, θα παρακαλώ. Είναι αυτή η κυβέρνηση, παρακαλώ. Αυτή που θα τελειώσει με τα μνημόνια και παρακαλώ, τα συμβολή. Παρακαλώ. Ο κύριος Μιλής θα ξεκινήσει το τρίτο μέρος και θα έχει όσο χρόνο θέλει. Πάμε στον κύριο. Δεν λέει να τοποθετηθούμε επί του ασφαλιστικού. Ένα λεπτό, κύριε. Και ως εκπρόσωπος. Ναι, κύριε Μπουλούκο. Αμέσως. Ο κύριος Σερκεντζής, πρώτος τηλεθεατής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλο. Πιο δυνατά, κύριε Σερκεντζή, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Ελάτε. Και ειδικότερα σε εσάς. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή είμαι φανατικός οπαδός του Καναλούσιας, έχω ακούσει πολλά και διάφορα. Φυσικά τα περισσότερα που έχω ακούσει είναι σαρώ και είμαι στην εκκλησία και ακούω τον ιεροκήρυκα της εκκλησίας. Σαρώ βρίσκομαι σε μνημόσυνα. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια και τα ίδια, και τα ίδια μνημονεύουν πάντα και δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Για να μην περιαυτολογώ και λέω πολλά, εκεί που ήθελα να αναφερθώ
κυρίως, είναι στο θέμα το αγροτικό, επειδή τυχαίνει να είμαι και εγώ αγρότης. Και μάλιστα μιας κάποιες ηλικίας που τέλος πάντων πέρασα ένα στάδιο της ζωής μου στον αγροτικό τομέα. Υπηρέτησα φυσικά πολλές εποχές διάφορα πόστα, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε σε εταιρισμούς. Ποτέ δεν υπήρξα όμως ένα, ας το πω, συνδικαλιστικό όργανο ούτε για το συνεταιρισμό, απλώς υπηρέτησα. Εκεί που θέλω να αναφερθώ για να μην σας τρώω τον χρόνο, είναι στο ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών. Ακούμε για το φορολογικό συγκεκριμένα. Και μας λένε τώρα, βγήκαν κάποιοι στους δρόμους και στα μπλόκα και προσπαθούν να περάσουν διάφορα μηνύματα. Το μήνυμα είναι ένα, ότι με αυτόν τον τρόπο που προσπαθούν να περάσουν το φορολογικό, εμείς πλέον δεν έχουμε βιωσιμότητα. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσερκεζή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζάρκος, παρακαλώ. Ο κύριος Ζάρκος. Δεν τον έχουμε τον κύριο Ζάρκο. Ο κύριος Κεπέσης, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, με ακούτε. Ναι, κύριε Κεπέση. Για πέστε μου κάτι. Από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση προσκύνησε και πήγε και υπέγραψε μνημόνιο και συνεχίζει την πολιτική των προκατόχων της, είναι απαραίτητο μέσα στα πλαίσια αυτής της άδικης πολιτικής να συνεχιστεί και η άδικη μεταχείριση σε βάρος κάποιων οι οποίοι πρέπει να είναι οι έρωτες της αμαρτίας όλης της υπόλοιπης κοινωνίας και να σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου μόνοι τους? Πρέπει δηλαδή απαραίτητα να είναι άδικοι και μέσα στην αδικία να υπάρχει δηλαδή αυτή η ιστορία να έχει παιδιά και από παιδιά? Κάποιοι να λουφάρουν, ας πούμε, σαν αιώνιοι πελάτες ενός συστήματος που τους έχει ευλογήσει ασυστόλος, με σκανδαλώδη προνομιακή μεταχείριση και με ασύστολο χρήμα και φοροαποφυγική ασυλία, και κάποιος να τους έχει καταδικάσει στο πύρτο εξωτερό τη μνημονιακή κόλαση. Μιλάω δηλαδή από τη μια για τους μισθωτούς και συνταξιούχους που πρέπει να σηκώνουν το σταυρό 11-12 μειώσεων του μισθού και της σύνταξής τους, να σηκώνουν το σταυρό 2-3 άνεργων παιδιών, αδερφών, μαζί με τις οικογένειές τους σε πολλές περιπτώσεις. Τα συνήθη υποζύγια επί 30 χρόνια. Ναι. Έχετε δίκιο. Με παιδιά και γονείς να λιποθυμούν από την πείνα, να ζουν όλοι μαζί την κόλαση του δάτη. Μιλάω και για τους μισθωτούς και για τους, ειδικά για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που προσπαθούν να ζήσουν με ψίχουλα και με 500 ευρώ. Και μαζί με αυτά να σηκώνουν και το σταυρό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να πληρώνουν ετησίως για την ασφαλιστική κάλυψη και τη συντάξη των αγροτών. Αλλά το αγρότης από μόνοι τους δεν λέει τίποτα. Γιατί υπάρχουν φτωχοί αγρότες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ή δεν καλύπτονται από το προνόμιο των επιδοτήσεων, και υπάρχουν και οι πλούσιοι αγρότες και οι αγροτοκτηνοτρόφοι που έχουν καταστεί κρατικοδίαιτοι και δημόσιοι υπάλληλοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Κεπέση. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να προλάβουν και άλλοι. Η κυρία Τριβέλα. Ούτε όλοι οι δικηγόροι. Κυρία Τριβέλα. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι. Ναι, παρακαλώ. Κύριε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ελάτε, κυρία Τριβέλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή σας που έχετε. Να είστε καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος προηγουμένως είπε μία κουβέντα. Ότι το 2016 θα γυρίσουμε οι καλύτερες μέρες. Μήπως, κύριε Παπαχριστόπουλε, το 2016 θα είναι η ταφλόπαλακα για μας τους συνταξιούχους? Καθίστε να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Και μας μας πιάνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η φορολογία. Και μας μας έχει την άξη. Πάρτε, κύριε Παπαχριστόπουλε, διαβάστε σήμερα τα νέα τι λένε. Και το 80% οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό πηγαίνουμε ανάποδα και δεν θα δούμε άλλη τη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή καλημέρα. Και ο κύριος Ζουνίδης ζήτησε να παρέμβει ο πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ. Και δεν ξέρω αν είναι πολιτευτής ακόμα. Όχι, δεν νομίζω ότι το μεταφράζει. Κοιτάξτε. Έχει φύγει ο κύριος Ζουνίδης. Καλησπέρα. Να μην βάζουμε ΑΝΕΛ, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι, κύριε Ζουνίδη, παρακαλώ. Ήθελα λίγο
Ένα λεπτό, να σας αφαιρέσω τον τίτλο του πολιτευτού των ΑΝΕΛ. Όχι. Ένα λεπτό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Έχετε αποχωρήσει. Ναι. Εγώ προερχόμουν από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ακολούθησα τον πολιτικό ψεύτη, τον κύριο Καμένο. Ναι. Ο οποίος, θέλω να ρωτήσετε εκεί, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, εάν εγώ σε θεωρώ πάντα καλό παιδί και κύριο. Εγώ, προσωπικά. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Πες. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της αγροτικής πολιτικής των ανεξαρτήτων Ελλήνων το έχετε διαβάσει? Τι αποφάσεις είχαμε πάρει τον Οκτώβριο του 2013? Αφορολόγητο πετρέλαιο, ναι, για τους αγρότες. Έτσι. Κίνητρα 3 έως 5 χρόνια και ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές. Τις έχετε ξεχάσει. Εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω με τα ψέματα. Και υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέματα, κύριε Παυλόπουλε. Ο Εύρος έχει ξαναπλημμυρίσει. Η σοδιά των αγροτών πέρσι και φέτος δυστυχώς δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ο ποταμός Εύρος είναι πλημμυρισμένος. Και κανένας, μα κανένας από το αθηνοκεντρικό κράτος δεν έχει, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσω, να έρθει και να δει την κατάσταση και να αποζημιώσουν εδώ και τώρα τους αγρότες, όπως όταν εγώ προπληρωνόμουν, όταν ήμουν βουλευτής και οι κύριοι που είναι εκεί σήμερα, κάποιοι βουλευτές και πληρώνονται και οι υπουργοί, έτσι θέλουν και οι αγρότες τα λεφτουδάκια τους. Καλό βράδυ, θέλω, κύριε Ζουλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας και ευχαριστώ. Ρίξτε μια ματιά, σας ευχαριστώ έτσι και για τις εκπομπές που κάνετε, στην επαρχία, την έχουν ξεχάσει. Να είστε καλά, κύριε Ζουλή, διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Μίλη. Επιστρέφουμε. Τώρα πάμε στον κύριο Μίλη, σας παρακαλώ πολύ, και αμέσως μετά στον κύριο Μπουλούκο και τον κύριο Φίλη. Ελάτε, κύριε Μίλη, παρακαλώ. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να... Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν βγήκε κάτι από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι βάσει των όσων έχουν διαρρεύσει από αυτή τη συνάντηση, και λέω διαρρεύσει γιατί εμείς επίσημα σαν Διοικούς Επιτροπή του Τεχνικού Μελητηρίου θα συνεδριάσουμε αύριο, και επίσης μεθαύριο είναι και το συντονιστικό όλων των επιστημονικών φορέων. Υπάρχει μία πρόταση η οποία καταλήγει σε μείωση των βασικών εισφορών όσον αφορά τον κλάδο της κύριας σύνταξης και ειδικά τους νέους ανθρώπους μέχρι τα 5 χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το οποίο δεν καταγράφεται, ναι, έτσι, είναι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και με βάση το πρώτο σχέδιο Κατρούγκαλου, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 του Γενάρη, και όχι εδώ και 3 μήνες, ναι, προβλεπόταν μια συνολική επιβάρηση για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες της τάξης του 38,45%. Και ερχόμαστε σήμερα και μιλάμε μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ δεν θα μιλήσω για τις φορολογικές εισφορές και για τους φόρους και για τα τέλη επιδιδεύματος και όλα τα υπόλοιπα. Άκουσα πάντως τον πρόεδρό σας να λέει ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις στο δικό σας κλάδο 90%, στο 104%. 104% ειδικά εάν λάβετε υπόψη σας και το τέλος επιδιδεύματος και την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. Γιατί μπορεί να λένε ότι πρόκειται για, πρόκειται για προκαταβολή φόρου, αλλά όχι, κύριε Παπαχριστόπουλε και όλοι οι υπόλοιποι αγαπητοί καλεσμένοι, φέτος εγώ θα δώσω την προκαταβολή φόρου. Δεν θα τη δώσω το χρόνο. Σωστό. Αλλά λοιπόν, σωστό, φέτος πρέπει να αναζητήσω αυτά τα χρήματα τα οποία μου δεν διαφωνούμε καθόλου. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εγώ δεν θα συνδέσω. Δεν θα συνδέσω τις ασφαλιστικές εισφορές με τις φορολογικές, με τα χρήματα που πρέπει να αποδώσει κάποιος στην εφορία. Δεν θα κάνω αυτό το λάθος. Γιατί αν κάνουμε αυτό το λάθος, καταλήγουμε σε αυτά τα συμπεράσματα που λέτε. Εμείς και σαν τεχνικό επιμελητήριο είχαμε πει ότι θέλουμε να δοθεί λύση στο ασφαλιστικό και δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες σε όσες συναντήσεις γίνονται, είτε με τα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Εργασίας, άλλο ένα τέτοιο τεχνικό κλιμάκιο έχει οριστεί για την Τετάρτη που μας έρχεται στις 10 το πρωί. Απλούστατα όμως, θα πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει την ακριβή αλήθεια. Σήμερα λοιπόν γράφτηκε, δημοσιεύθηκε ότι η εισφορά από 20% πάει στο 14% για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από 5 έτη στο επάγγελμα. Μα αυτή η εισφορά αφορά μόνο την κύρια σύνταξη. 38,5% είναι η συνολική επιβάρυνση στον ελεύθερο επαγγελματία και όχι 20%.
Και νομίζω ότι για το συνολικό ποσό πρέπει να γίνεται κουβέντα. Και να σας το πω και αριθμητικά. Είπε, λέει ο πρόεδρος του ΤΕΟ ότι η συνολική επιβάρηση με βάση φόρους και εισφορές ξεπερνάει το 100%. Δεύτερο επιχείρημα, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Ένας νέος μηχανικός, σύμφωνα με το σχέδιο Κατρούγκαλου, το σχέδιο το οποίο δόθηκε στις 4 του Γενάρη του 2016 και παρεπιπτόντως η πρώτη συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον Υπουργό Εργασίας ήταν στις 18 Γενάρη του 2016, δηλαδή μία εβδομάδα από σήμερα και όχι τρεις μήνες πριν. Με βάση λοιπόν το πρώτο προσχέδιο, ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός είχε κληθεί να καταβάλει 2.824 ευρώ ετήσιες εισφορές έναντι 2.071 ευρώ με βάση το προηγούμενο νόμο. Αύξηση λοιπόν 36,36%. Και έρχονται σήμερα και μας λένε από το 20% εισφορές της κύριας σύνταξης πάμε στο 14%. Ξέρετε που καταλήγει αυτό το ποσό? Πού? Καταλήγει σε ένα συνολικό ποσό καταβλητέο πάλι γύρω στις 2.000 ευρώ. Και εγώ λοιπόν ρωτώ καλοπροαίρετα και καλόπιστα. Αν διάλογος με τους φορείς είναι να δημοσιεύω και να ρίχνω στη δημοσιότητα ένα πρώτο δημοσίευμα με μια κατακόρυφη αύξηση και μετά να επανέρχομαι στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη φορά λέγοντας ότι έχω κάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις, γι' αυτό τον λόγο αναφέρω και τα αριθμητικά δεδομένα έτσι ώστε ο καθένας να πάρει και να λάβει τα συμπεράσματά του. Κύριε Παυλόπουλε και αγαπητοί υπόλοιποι, το τεχνικό επιμελητήριο είχε καταθέσει εδώ και 4 χρόνια και όχι μόνο όταν είδε τον κύριο Στρατούλη από την κυβέρνηση την τωρινή, πριν τις εκλογές εννοώ, είχε καταθέσει ότι υπάρχει μια φοβερή αδυναμία καταβολής εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες. 68.000 ειδοποιητήρια εκδίδει το ταμείο μας κάθε χρόνο και φτάσαμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 να εξοφλούνται μόνο τα μισά αυτών. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν η ικανότητά σου, η εισφοροδοτική σου ικανότητα έχει φτάσει στο 50%, δεν μπορείς πλέον να μιλάς για αύξηση εισφορών. Γιατί αυτό θα οδηγήσει και σε εισφοροδιαφυγή στο κομμάτι του ασφαλιστικού, αλλά και σε φοροδιαφυγή στο κομμάτι του εισοδήματος. Συμμετέχουμε στις επιτροπές, έχουμε προτάσεις και πιστέψτε με, μπορούμε να συμμετέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και όχι να καλούμαστε την προηγούμενη Δευτέρα, 18 του Γενάρη, και να μας λένε τα ξαναλέμε τώρα την Τετάρτη και μετά έχει ο Θεός. Εμείς είμαστε εδώ και είμαστε παρόντες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και προτάσεις υπάρχουν και για την αναλογικότητα του εισοδήματος και για τις πάγιες εισφορές. Σας θυμίζω ότι η μηχανική ήταν το μόνο ταμείο το οποίο έχει συνδέσει ήδη την Όντως. Ανάπτυξη της χώρας με την καταβολή εισφορών. Όντως. Θυμίζω το 2% για τα έργα και τις μελέτες. Άρα λοιπόν προτάσεις υπάρχουν και είναι και κοστολογημένες. Αυτό το οποίο ζητούμε από την κυβέρνηση είναι να κοστολογήσει και αυτή την πρότασή της, να επανέλθει στο τραπέζι και να φτάσουμε και να καταλήξουμε σε ουσιαστικά συμπεράσματα. Να τα βρούμε, κύριε Παπαχριστόπουλε, αρκεί να συνεννοηθούμε να καθίσουμε και στο τραπέζι. Ο τρόπος και όχι που να λέμε, μιλάτε, είναι όχι να λέμε όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε, όχι να λέμε ότι τρεις μήνες μιλούμε. Δεν μιλούμε τρεις μήνες. Μιλούμε εδώ και μία εβδομάδα, δηλώνουμε παρόντες, έχουμε τα στοιχεία. Αυτό για το οποίο. Αυτό για το οποίο. Κύριε Παπαχριστόπουλε, αυτό για το οποίο. Εγώ με σεβασμό και σα λέω ότι θα τα βρούμε. Αυτό παρακαλώ, για το οποίο σίγουρα συμφωνούμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει λύση. Έτσι. Και όπως είπε και η κυρία Τελιγιορίδου, ένα πρόβλημα δεκαετιών σίγουρα έτσι δεν λύνεται με διάλογο λίγων ημερών. Απλώς πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι το διάλογο τον θέλουμε για να παράγει αποτελέσματα και όχι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Πάμε στον κύριο και να Μπουλούκο, ακούτε τους φορείς πιο καθαρά. Ελάτε κύριε Μπουλούκο. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα μια γενική παρατήρηση ότι μάλλον έχουμε βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο, καθώς το ασφαλιστικό κανονικά θα έπρεπε να κρίνεται σε σχέση με την όποια οικονομική πολιτική, την όποια αναπτυξιακή πολιτική έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση να ακολουθήσει, έτσι ώστε να αποφύγουμε είτε περικοπές, είτε αυτή τον παραλογισμό όσον αφορά την αύξηση των εισφορών. Γιατί πιθανότατα, αν είτε έμπαιναν στο σύστημα, επειδή σήμερα είναι αδήλωτη εργασία κάποιες χιλιάδες ή βρίσκαν εργασία κάποιοι που σήμερα είναι άνεργοι, πιθανότατα να καλυπτόταν αυτή η τρύπα του 1,8. Αυτό λοιπόν που έχει προκύψει και από τη συζήτηση σήμερα. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι το έχουν ομολογήσει όσοι τοποθετήθηκαν και όλοι το έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Ότι είναι ένα ψευδεπίγραφο ασφαλιστικό
ότι είναι μια ψευδεπίγραφη μεταρρύθμιση, καθώς υποκρύπτεται φορολογική, αποκλειστικά δημοσιονομική προσπάθεια και τίποτε άλλο. Δεν είναι μεταρρύθμιση, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να δώσει λύση, ουσιαστικά θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Ακόμη περισσότερο όσον αφορά τον κλάδο τον οποίο εκπροσωπώ, ουσιαστικά τον εξοντώνει. Είναι πιθανό κοντινά... Σε εσάς πάντως, αναφέρθηκε συγκεκριμένα χθες ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μεγαλοδικηγορικά γραφεία που έχουν μπει μπροστά για να προστατεύσουν ουσιαστικά τις αμοιβές τους, την φοροδιαφυγή τους. Νομίζω ότι έσφαλε σε αυτό το σημείο. Μίλησε για μεγαλοκατασκευαστές, για μεγαλοκατασκευαστικά γραφεία και για διαγνωστικά κέντρα και όλο το καθεξής. Λιδωρώντας την εκδήλωση διαμαρτυρίας και τη διαδήλωση όλων υπάρχουν δικηγόροι που πεινάνε και τους σεβόμαστε. Όλων αυτών των ανθρώπων, 12.000 και παραπάνω κατέβηκαν στον δρόμο, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και να εισέλθουν στο επάγγελμα. Και λιδωρήθηκαν επειδή φορούσαν τα ρούχα της δουλειάς τους, τη γραβάτα. Θεωρώ ότι η επανάσταση και η επαναστατικότητα δεν πρέπει να σταματάει στο αν λύνουμε και πετάμε τη γραβάτα, αλλά στην πράξη, με μια σοβαρή ουσιαστική μεταρρύθμιση, και όχι να στεκόμαστε και να κρίνουμε ενδυματολογικά και να είμαστε επαναστάτες επειδή δεν φοράμε γραβάτα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα σε σχέση με το ασφαλιστικό. Έρχεται το ασφαλιστικό με 38,45% σε συνδυασμό με το 26% που φέτος θα γίνει 29% από το πρώτο ευρώ, γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε κατώτατο εισόδημα, δεν μας έχουν αφορολόγητο και ερχόμαστε να μπούμε σε ένα ταμείο με άλλες κατηγορίες που δεν θα είναι βιώσιμο. Και θα είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικό και βέβαια εξοντωτικό για όλους αυτούς τους νέους επαγγελματίες, ιδιαίτερα για τους δικηγόρους, τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Όταν ξεκινάμε, γιατί δεν έχει θεσπιστεί αφορολόγητο. Επειδή δίπλα σας είναι ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Φίλης. Κύριε Φίλη, να ρωτήσω κάτι, σας αυτές οι διατάξεις σας καλύπτουν? Αυτές τώρα? Ναι, μάλιστα. Όχι. Όχι. Γι' αυτό και ήμουν και στην πορεία. Και την προηγούμενη Πέμπτη και την παραπροηγούμενη. Στην οποία όμως πορεία, η πλειοψηφία ήταν συνάδελφοι που θίγονται. Βεβαίως υπήρχαν και νεοδημοκράτες και σκληροί δεξιοί. Μα δεν είναι για άλλους τόσους. Αλλά αυτοί, και θίγονται και είχαν άλλους. Η πλειοψηφία, η συντριπτική, μισό λεπτό. Η συντριπτική ήταν θυγόμενοι συνάδελφοι. Οι 3.000 θα βγουν στη σύνταξη επειδή έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ασφαλιστικό και βέβαια όπου μπορεί θα γίνει η εισφοροδιαφυγή, γιατί πλέον νομιμοποιείται για την επιβίωσή του κάποιος να εισφοροδιαφύγει με ένα τέτοιο παράλογο και απάνθρωπο ασφαλιστικό. Κύριε Μπουλούκο, έχετε πρόταση. Το κάνετε συνέχεια. Ήρεμα, σας ευχαριστώ. Πρόταση έχετε. Μπορείτε να μου τη στείλετε αύριο στο γραφείο μου. Σας δίνω το λόγο μου. Θα διαπραγματευτώ επάνω στην πρότασή σας. Να μου τη στείλετε αύριο στο mail μου. Και εμείς, ως δικηγόρος Αθηνών, αλλά και μισό λεπτό να σας πω, και ως Ολομέλεια, μετέχουμε σε αυτή την επιτροπή που ήδη το Υπουργείο συνέστησε. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει σε αυτόν τον τόπο να μπει μια σειρά. Γιατί πρέπει να διορθώσουμε παθογένειες. Αλλά όχι με παράλογο και αναποτελεσματικό τρόπο. Εμείς θέλουμε να γίνει μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ότι οι φορές, τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν εξοδοτικές. Και να παραγνωρίσουμε. Το αναγνωρίσαμε. Ότι δεν μπορούμε να θανατώσουμε ένα άλογο που εισφέρει στον ελληνικό και στην Ελλάδα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας έκανα εγώ πρόταση δημόσια μέσω του USA εχθές. Ναι. Και σας είπα να συνδέσουμε το πλαστικό χρήμα, το οποίο καλώς κάνετε και το βάζετε στην αγορά, για την πάταξη της μεσαίας φοροδιαφυγής, παίρνοντας το 1,5% από το 3,5% των προμηθειών των τραπεζών και βάζοντάς το στον ασφαλιστικό κουμαρά. Θυμάστε τι μου είπατε? Πολύ μου είπατε ότι θα διδάσουν τους δανειστές. Όχι, όχι, άλλο. Έτσι δεν μου είπατε? Ακούστε με λίγο. Μου είπατε ότι θα διδάσουν τους δανειστές. Το έχουμε ξεπεράσει και αυτό, κύριε Παυλόπουλε. Σας το λέω ευθέως ότι η κοινοτική οδηγία μιλάει για 0,2-0,3. Οι τράπεζες εισπράττουν πάνω από ένα. Φτάνουν και 3,5 καμιά φορά και υπάρχει τρόπος. Αυτή η τροπολογία την έχει κάνει, για δεν μ' αρέσει να δρέπω ξένες δάμνες, ο Νίκος ο Μαυραγάνης μαζί με τον Παναγιώτη τον Σγουρίδη. Ξεπερνάμε αυτό το σκόπελο
Και σας λέω ότι είναι εναλλακτική πρόταση. Γιατί έγινε το πρόβλημα, γιατί έγινε. Όχι, να ξεκονομήσουμε. Κύριε Κυριαζίδη, γύρω στα 800 εκατομμύρια. Η διαφορά. Πέρασε καμιά τέτοια τροπολογία. Ακούστε με. Τώρα αυτά είναι ανέκδοτα. Τώρα. Ανέκδοτο είναι. Ήρθε το νομοσχέδιο στη Βουλή, το είδατε. Πρόταση έχουμε κάνει. Να την δράτε. Να την δράτε έτσι. Είναι εναλλακτικές προτάσεις. Μα ούτε το προσχέδιο που συζητάμε είναι ακόμα. Είναι ένα είδος ανακεφαλαιοποίησης. Εγώ δεν μιλάω με χαρακτηρισμό. Μιλάμε άναρχα, παρακαλώ, όχι έτσι. Παρακαλώ. Κύριε Χιλιαζίδη, πείτε τη φράση σας, παρακαλώ. Πείτε το. Ναι. Μια πρόταση ή μια τροπολογία δεν σημαίνει ότι θα γίνει και αποδεκτή. Σωστό. Αν τη βγάζουμε τώρα εδώ για να κάνουμε έτσι την επικοινωνία μας. Θα δούμε. Εντάξει. Θα δούμε. Την αυτό τώρα. Είναι. Εντάξει. Μια, θέλετε μια, μια επιθυμία. Πάντως, άσχετα από το αν αύριο η Νέα Δημοκρατία καταθέσει ή δεν καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ασφαλιστικό. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Όχι, με συγχωρείτε από τι πάει να πει. Όχι, δεν σας αφήνω. Σας το λέω. Άσχετα αν αύριο η Νέα Δημοκρατία καταθέσει, γιατί σας προκάλεσε ο κύριος Φίλης νωρίτερα και σας είπε θα τη δούμε την πρότασή σας, κύριε. Την ολοκληρωμένη. Για ποιο πράγμα? Για το ασφαλιστικό. Μα λέμε θέλω τώρα, λοιπόν μα, να εδώ πω το εξής. Είμαστε σε μια διεργασία. Θέλω να πω το εξής. Αυτά δεν γίνονται έτσι ότι, με την έννοια ότι περιμένουμε τον τρόπο άλλο, ότι θέλω εισπρακτικά να συγκεντρώσω ένα ποσό μα, κύριε, και ξεκινάω ανάποδα. Να μην κρύβεστε πίσω από αυτό. Να μην κρύβεστε πίσω. Αυτό ρώτησα. Τι πρόταση έχετε? Δεν έχει ακουστεί η κάρτα εργασία. Έχει ακουστούν τα τρία ταμεία. Εγώ τι σέβομαι αυτές τις προτάσεις. Να κάτσουμε να τα δούμε. Αυτό λέω. Όχι αφορισμοί. Συμφωνούμε, αλλά τώρα εσείς τι κάνατε? Τι κάναμε? Βάλατε το αποτέλεσμα την υπογραφή ότι θα πρέπει να κάνετε περικοπή 1,8 δις. Το δεν το κάναμε εμείς. Είναι το 1% του ΑΕΠ που ψηφίσατε, κύριε Κυριαζίδη. Τώρα αυτά πάλι. Τι με κάνετε να λέμε τα ίδια? Τα είπαμε αυτά. Εσείς ήρθατε και ψηφίσατε τον προπολογισμό με περικοπές 1,8 δις. Συν τα λοιπά, και φταίει η Νέα Δημοκρατία. Αφού τόσο. Μα αυτό έλεγε η συμφωνία που ψηφίσατε τον Αύγουστο. Το τρίτο μνημόνιο. Δεν ξέρετε τι ψηφίσαμε. Αυτό ψηφίσαμε. Δεν το έχετε διαβάσει. Δεν έχετε διαβάσει. Ότι θα πρέπει να γίνει ρύθμιση. Κι άλλο θα πρέπει να γίνει ασφαλιστικό. Αυτό λέγαμε. 1% συγκεκριμένο. Εσεί βάλατε το σελίδα 175 ψηφίσατε. Θα σα στείλω και τη σελίδα. Δεν απευθύνομαι σε εσά, κύριε Μπουλουκό. Ψηφίστηκε ο στόχο του 1%. Από εκεί και πέρα όμως οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις είναι ακόμα Κατρούγκαλο. Δεν έχουν να κάνουν με καμία λογική και ακόμη περισσότερο με καμία πραξιμότητα. Οι βιομήχανοι, οι Έλληνες βιομήχανοι ξέρουν χειρότερα τα συμφέροντά τους από εσάς που δεχτήκανε την αύξηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε, κύριε Κυριαζίδη. Να κλείσουμε σήμερα. Ποιος νέος επιστήμονας κάτω από αυτά τα μέτρα που λαμβάνει? Διαβάστε σήμερα. Σήμερα διαβάσατε. Διαβάστε τις σημερινές προτάσεις. Κύριε Κυριαζίδη, με τους επιστημονικούς φορείς. Είστε μετά κακό και τον άλλο. Όταν όποιος βγάλει έστω και ένα ευρώ παραπάνω, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε φορολογία από το πρώτο ευρώ. Και μας λέτε ότι τώρα τα φέρνουμε. Αν έρχεστε κοντά σε αυτή τη φορολογία, να μας βάλετε άλλη φορολογία. Όχι, κάνετε λάθος. Επιμένετε να το θέτετε ως επιχείρημα. Κάνετε λάθος. Παρακαλώ, απόψε. Επειδή μια μισή ώρα για το ασφαλιστικό εκτέθηκαν όλες οι απόψεις και οι τηλεθεατές θα κρίνουν, εγώ θέλω εν συντομία να αναφερθώ σε αυτά που είπατε στην αρχή της εκπομπής εσείς, η κυρία Κλήτου και ο κύριος Χουδαλάκης. Ένα. Σε σχέση με τους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Η κυβέρνηση και ο καθένας έχει δικαίωμα και πρέπει να συνομιλεί με όλους τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πολιτισμού. Με όλους όμως. Και μετά να τους βγάζει σε σποτάκια. Μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Είτε τους αρέσει, της αρέσει η κριτική που τις κάνουν, είτε δεν τις αρέσει. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή και η κυβέρνηση από την πλευρά της. Εγώ δεν έχω πει ότι οι δημοσιογράφοι είναι υπεράνω κριτικής. Προσέξτε. Θα πρέπει. Μην με πάτε εκεί. Και η κυβέρνηση. Δεν είμαστε υπέρ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να υφίσταμε κριτική άγρια από τον κόσμο και από τους συνομιλητές μου. Θα πρέπει, άγρια. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν και η κυβέρνηση να αποδέχεται και μέχρι ενός σημείου αποδέχεται την κριτική από τα ΜΜΕ, γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου, νομίζω, είναι να στέκεται κατά βάση κριτικά απέναντι στην εξουσία. Της κάθε εξουσίας.
Μάλιστα. Απ' την άλλη όμως και οι δημοσιογράφοι όταν υφίστανται μια κριτική θα πρέπει και αυτοί να την αποδέχονται. Αυτό είναι άλλο πράγμα πάντως. Αλλά συμφωνώ δηλαδή, πολύ καλά αλλά δεν είναι αυτό. Και μην πάμε σε άλλη συζήτηση για το πότε ανοίγουν οι πόρτες του Μαξίμου, σε ποιους και για ποιο λόγο. Εγώ είπα λοιπόν ότι θα πρέπει με όλους να συνομιλούν. Δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο Μαξίμου. Μιλώ διαχρονικά για την πρώτα του πρωθυπουργικού μεγάλου. Την πίσω πόρτα, για πότε, ποιες στιγμές, σε ποιους και για ποιους λόγους. Έχω την αίσθηση πάντως ότι τώρα είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα με τους δημοσιογράφους. Καλώς. Δεύτερον, ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Να περάσει το ασφαλιστικό, να περάσει και τις κοινωνικές εντάσεις. Παρένθεση, φοβάμαι ότι το κουαρτέτο θα ζητήσει πολλαπλασίως έντονα μέτρα. Και εκεί πλέον. Και τότε να δούμε τι θα γίνει. Και τότε νομίζω ότι η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος δεν έχουν τη δυνατότητα να υποχωρήσουν πια. Έλα, Γιώργο. Και τρίτον. Έχει αρχίσει και ξαναδιατυπώνεται το δίλημα. Ο στόχος της. Brexit ή ασφαλιστικό. Αυτό λέω. Έτσι. Αλλά. Ξαναρχίσαμε δεν το συζητάμε. Δεν θα πάμε, κύριε φίλη, δεν θα χρειαστεί. Και τρίτον. Ο στόχος είναι να τελειώσει η αξιολόγηση, να εκπληρωθούν και κάποια άλλα προαπαιτούμενα του μεσοπροθέσμου και να μπει από το καλοκαίρι στην ποσοτική χαλάρωση του Ντράγκη. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Φίλης περιέγραψε το πολιτικό στοίχημα που έχει η κυβέρνηση και η χώρα, άρα, έτσι, και είναι όλα μαζί σε ένα καλάθι ως ένα μεγάλο στοίχημα, η αξιολόγηση που προϋποθέτει το ασφαλιστικό, η ρύθμιση του χρέους που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση κτλ. Κτλ. Εγώ θα κάνω δύο απλές παρατηρήσεις και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Το ένα είναι ότι το ασφαλιστικό είναι προϋπόθεση. Η προϋπόθεση αυτή θα έπρεπε λογικά να έχει γερά θεμέλια στο εσωτερικό, εδώ, και να έχουν βγάλει άκρη αν θα έχουμε ένα ταμείο ή τρία ταμεία. Στην εκπομπή το πάμε πολλές φορές. Ή η πρόταση που έκανε σεισμός του USA, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε πόρους, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές, τα ταμεία καταραίουν. Και λες ένα πολύ απλό πράγμα, ένα ποσοστό επί του των πλαστικών των συναλλαγών να περάσουν σε ένα ταμείο. Μια χαρά σε βρίσκω. Αρτηρία αιμοδοσίας. Θυμάμαι ο κύριος Μανιάτης έλεγε ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά από τους σιδηρογονάνθρακες. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ότι ένα ποσό από την παραγωγή αυτού του πλούτου θα πρέπει να τροφοδοτεί τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ήταν γνωστό πως είναι σε κριτική κατάσταση. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε χτίσει μια γερή κολόνα, αφού θα είχαμε συμφωνήσει, αν θα έχουμε ένα ταμείο που κατά τη γνώμη μου και πάρα πολύ. Δεν γίνανε όλα αυτά, δεν έχει. Ένα πράγμα. Ερχόμαστε να κάνουμε την αρχή από τα ταμεία. Ένα πράγμα. Των πολιτικών μηχανικών, των δικηγόρων. Τώρα λοιπόν. Κοίτα, δεν έγιναν πολλά πράγματα. Και επίτρεψέ μου να το πω, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν φτιάχνονται εκ των υστέρων, φτιάχνονται πάντα με την πρόβλεψη εκ των προτέρων από τα παιδιά του νοικοκύρη και φτιάχνονται όταν υπάρχει ανάπτυξη και όχι όταν υπάρχει ύφεση. Κλείνω με το εξής. Ακόμα λοιπόν και αν γίνει το θαύμα, δεν ξέρω, τραβήξει ο Τσίπρας ένα λαγό από το καπέλο και καταφέρει να τα βρει με όλους σας. Και συμφωνήσετε σε κάτι. Μετά με αυτό το καινούριο κάτι θα πάει στην Ευρώπη, που ορθώς λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ότι μας είπαν ότι μας ζητήσαν μια γελάδα να την αρμέξουν και εμείς τους λέμε γατάκι. Εντάξει, κύκλη του Σόιμπλε το είπαν αυτό. Αυτό το είπε και ο Ντάισεμπλουμ. Δεν είπε ο Ντάισεμπλουμ το εξής. Και με ξέρεις αν είμαι ακριβολόγος. Ίσα που είπε ότι μακροπρόθεσμα είναι βιώσιμο ότι με κενά. Ήθελε χρηματοδότηση. Είπε ότι πιέζει τις συντάξεις στο μέλλον, αλλά τώρα υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό. Στη Ρία, εμείς εχθές είπαμε ότι μας πάνε για νέο μνημόνιο. Μας λένε 9-10 δις λοιπόν. Ήθελε ποσοστοποίηση, Γιώργο μου. Εντάξει. Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Λίνα, μια φράση. Μια φράση. Λοιπόν, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι παρά τα όσα λένε οι εκπρόσωποι των κομμάτων, κανείς, και ενώ δέχονται όλοι ως προϋπόθεση ότι είναι προαπαιτούμενο το ασφαλιστικό για να προχωρήσουν όλα αυτά που περιγράφεται για την ελληνική οικονομία, κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά και δεν τολμά ούτε να υποσχεθεί ότι αυτό θα αποτελέσει την οριστική λύση για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό των Ελλήνων πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθώντας όλες τις ακολουθίες, με όποια λογική μου έχει μείνει να τις παρακολουθώ, θα τολμήσω να διακινδυνεύσω να πω ότι βρισκόμαστε ενώπιν μπροστά σε πολιτικές εξελίξεις, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλή σας νύχτα.